Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Με τη γνωστή συνταγή, τον Εμίλιο Γκαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων, γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54.344. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Να πω ότι η αυριανή Metrosport, η Special Edition κάθε Σαββάτου, η Special έκδοση με δύο εφημερίδες, με μία σελίδα με όλα τα νέα των ομάδων και μία εφημερίδα με τα νέα των ομάδων και μία εφημερίδα με στοίχημα, αναλύσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από το κορυφαίο team του στοιχήματος, έχει μία ακόμη έκπληξη η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εσάς τους φίλους του ΠΑΟ, καθώς εισιτήριο δεν υπάρχει πουθενά και για δείγμα μην τηλεφωνείτε, μην ενοχλείτε κανέναν, έχουν εξαντληθεί τα πάντα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Παρότι όμως εξαντλήθηκαν τα πάντα, 50 από αυτά θα βρίσκονται στις σελίδες της Metrosport. Οπότε μπορεί εσείς αύριο αγοράζοντας την αγαπημένη σε εφημερίδα αυτόματα να κερδίσετε εισιτήριο για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Σάλκε. Όλα αυτά στην εφημερίδα του Σαββάτου την Metrosport. Ακόμα και στο φαγητό τελικά άλλα πράγματα θέλουν οι γυναίκες και άλλα οι άντρες. Αλλά αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα, το έλυσε ο Deliveras. Τώρα στο deliveras.gr μπορεί να παραλύσεις ταυτόχρονα άλλο φαγητό για τη γυναίκα σου, άλλο για εσένα, από διαφορετικά καταστήματα και η παραγγελία σου να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Γιατί στο deliveras.gr όλα μα όλα γίνονται. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Αυτό έγινε εδώ με το διαγωνισμό με τα ημερολόγια του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να τα βρίσκετε στα ΠΑΟΚ Official Stores και φυσικά στα περίπτερα της Βορείου Ελλάδος. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μια διαφορετική είδηση, καθώς έχει περάσει ένας χρόνος, ακριβώς ένας χρόνος, από τότε που μας άφησε ένας πολύ καλός φίλος εκπομπής, ο Ιωσήφ Ματζιάρης, ο Σύφης, ο παδός του ΠΑΟΚ, όπως έβγαινε και δήλωνε. Χωρίς να το καταλάβουμε, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και η απουσία του είναι έντονη, πιστεύω, για πολλούς. Πιο πολύ όμως για τους δικούς του ανθρώπους. Την Κυριακή, στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων, θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο για τον καλό μας φίλο το Σύφη, ο οποίος μας έχει αφήσει και είναι εκεί ψηλά. Την Κυριακή, λοιπόν, μετά τη Θεία Λειτουργία, στους 12 Απόστολους. Αποστόλοι λέγονται. Στους 12 Αποστόλους. Απόστολος εσύ. Εντάξει ρε φίλε, δεν θα μαλώσουμε. Απόστολος είναι ο Καλδάρας. Δεν θα πούμε κάτι κακό. Στους 12 Αποστόλους, όσοι επιθυμείτε να τιμήσουμε τη μνήμη του Σύφη, του Ιωσήφ Ματζιάρη, όπως θέλετε πες το, ραντεβού την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία στους 12 Αποστόλους. Θα πας? Εννοείται. Τζάμπα φαΐ, ε. Δεν έχει φαγητό. Μετά δεν έχει. Όχι. Θα φάω κατασπαράξεις. Όχι. Θα φας κανένα κονιάκ εκεί να το καταπιείς. Να φάω κονιάκ. Ε? Και να πιω καναυγό. Γιατί παίρνεις τη μελωδική φωνή, ρε κοπρόσκυλο, αφού είχες μαλώσει με τον άνθρωπο τελευταία. Τέτοιο γαϊδούρι είσαι που κατόρθωσες να μαλώσεις ακόμα και με αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Τόσο γαϊδούρι να είσαι. Κατόρθωσες και παρεξηγήθηκες ακόμα και με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος παρεξηγήθηκε? Εγώ παρεξηγήθηκα. Δεν θυμάσαι? Παρεξήγηση δεν υπάρχει. Καμία παρεξήγηση. Βοδισάτβα. Καμία παρεξήγηση δεν υπάρχει. Μουσχάρι. Λοιπόν. Και εδώ συζητάμε έντονα. Άντε ρε που συζητάς έντονα.
Πας εκεί συζητάμε. Να κάνει η οικογένεια κάνα ψαρικό, να πάει κατά σπαράξει. Να κάνει φας, οικογένεια ψαρικό. Φας και τα κεφάλια από τα ψάρια, τα γάρι. Όταν ακούς μνημόσυνο, ο κόκκινος αυτό, μπαμ. Δηλαδή την ανακοίνωση της μνήμης του και του μνημόσυνου. Α, σε αυτά σάλια. Τι κάνουμε για να πάμε. Άμα τον άνθρωπο τον τιμάς, άμα είναι ζωντανός, άμα ψοφολογείς και μετά ό,τι και να πεις, ό,τι μελωδία και να πάρει. Εγώ λέω ότι όσο κάποιο τον τιμάς, έστω και στο μυαλό σου. Πεθαμένο τον τιμήσεις. Σκοπός είναι να τον τιμήσεις νεκρό. Ζωντανό, νεκρό να τον τιμήσεις. Λανθάνος, αγνώστος. Έλα, ψέψε. Λέει καμιά φορά την αλήθεια. Άντε. Τσαχλαμπάρα, κάνεις και τον συμπονετικό. Δεν κάνω τίποτα. Πά, καταπιείς τα μεταξά να πούμε. 7 αστέρων. Λοιπόν, λέγε, ρε. Χαλάρωσε. Τι να χαλαρώσω με τα μνημόσυνα. Πρώτη είδηση με το μνημόσυνο. Παίρνει και μελωδική φωνή, κάνει και το στεναχωρεμένο. Πάνε να θεμάσαι. Δεν σε πιστεύουμε ότι είσαι στεναχωρεμένο. Μην πιστεύει. Καλά κάνει. Άλλο αυτό και άλλο να μην πούμε την είδηση. Είναι σημαντική. Τι σημαντική είδηση. Το μνημόσυνο είναι σημαντική είδηση. Βεβαίω. Σημαντική είδηση να τον προλαβαίναμε, να τον πηγαίναμε στον γιατρό και να τον σώναμε. Αυτή ήταν η σημαντική είδηση. Από τη στιγμή που δεν τον προλάβαμε, λέει τίποτα. Τα άλλα σάλια είναι τα άλλα. Να τον αφήσουμε. Τα μνημόσυνα λέγονται σάλια πολλά να και να το αφήσουμε, δηλαδή να μην ασχολούμαστε. Έλα ρε τώρα, πλάκα κάνει. Εδώ στην κηδεία του πατέρα μου βγήκε ο Βένος και λέει: ήσουν ευγενικό άνθρωπο. Πέσαν οι πολυέλεοι. Τι ευγενικό άνθρωπο, ρε. Να μα τρελάνετε. Λέει: παράνοιε σε κηδείε αυτά λέγονται παράνοιε. Λοιπόν, πολύ αγάπη ρε κόκκινο και ραπτόπουλο πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Τι γίνεται. Πού βγήκε. Δεν ξέρω πού βγήκε. Τι υπενήσετε. Δεν ξέρει πού βγήκε. Όχι. Δεν ήρθες οργανωμένος. Τι, φίλε μου, ήμουνα από το πρωί στα νοσοκομεία. Τι νοσοκομεία, τι έκανες στα νοσοκομεία. Δικιά μου δουλειά. Τι έκανες. Μια δικιά μου δουλειά. Προμήθεια που κάνω αυτό, καμιά ένεση πήρες. Πες, δεν ξέρω το ρεπορτάζ, πάει τελείως. Βγήκε σε εμάς ο κύριος Γιαννακόπουλος. Όχι, στον ένα σπόρο βγήκε. Και λοιπόν. Και τι ήρθες να κάνεις δύο η ώρα. Ρε φίλε, κάτι που δεν το άκουσα να πω ότι το άκουσα. Αυτό ακριβώς. Αφού δεν τ' άκουσες, που δεν τ' άκουσες, τι το σχολιάζεις, αφού δεν τ' άκουσες. Τ' άκουσες? Όχι. Αφού δεν τ' άκουσες. Ναι, και τι, τώρα αυτό, εσύ το άκουσες? Για πέρα, τι είπε. Τι είπε. Λείπει τον Άρη και αυτό. Τι ήταν, είπε. Τι είπε, θα σου πω τι είπε. Ναι. Η όλη του ιστορία είναι να ανέβασε τον Άρη, ιστορικό σωματείο, αυτό και τα λοιπά, μεγάλο μάτς θα γίνει. Αυτοκράτορα σου πει. Ναι. Πράγμα, αυτά τα σάλια. Γιατί το είπε, είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Γιατί θέλει να πούμε το μάτς που είναι εκτός έδρας, να κατευνάσει τα πνεύματα, να πάει φιλικά κτλ. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Κακό. Όχι, πανέξυπνος είναι αυτός. Εσύ δεν τον άκουσες. Φανταστικός ήταν. Εγώ το είπα αυτό. Όχι, τράγκης και μάγκης. Τι τράγκης. Εδώ δεν έχετε να βγάλετε το μήνα, τράγκη λέει. Ο Τράγκης, λέει ο Τράγκης. Λέω, ακούω το Ραγκάτσι, ο Τράγκης. Αν πάει 28 του μηνός και του έρθει καμιά ΔΕΗ έξτρα του Ραγκάτσι του Ραπτόπουλου, θα πάω στον ψυχολόγο. Ο κόκκινος, ο Τράγκης. Όχι, ο κόκκινος προς τιμή του. Λέει, μην το λέτε έτσι τον άνθρωπο, λέει. Τι μπορεί να θυμώσει και να έρθει εδώ με 30 αρκούδες και να μας πλακώσει. Φοβάται το ξύλο. Να το φοβάσει, γιατί από εδώ και πέρα. Δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποτέ. Λέγε, ρε, είπα, μην αλλάζετε, μην παραφράζετε το όνομα ενός ανθρώπου. Μπράβο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι μαζί του. Ναι, αυτό. Όχι ότι τον σέβεσαι. Φοβάσαι, μη στείλει κανένα δυο γορίλες εδώ και σέβομαι πάντα τους επιχειρηματίες. Δεν σέβεσαι. Σέβομαι πάντα. Σέβεσαι όταν φοβάσαι. Σέβομαι πάντα. Τίποτα δεν σέβεσαι. Τους επιχειρηματίες. Α, οι οποίοι έχουν λεφτά. Στις επιχειρήσεις τους. Ναι. Οι εργαζόμενοι έχουν να πούν τα καλύτερα. Α, κάνα μπακάλι, κάνα φουκαρά, θα το αλλάξει το όνομα. Τον επιχειρηματία δεν τον αλλάζει γιατί μπορεί να έχει σοπάκι. Εσύ ήρθες στον κολλητό μου και τον έβγαλες ξινό. Ποιος πάω, τι πω. Εσύ. Τι? Δεν το έκανα εγώ. Μόνο που κάνει παρέα μαζί σου, ξινός είναι. Τι είναι. Τώρα τι να πω. Τώρα. Τι να πεις, δεν υπάρχει ελπίδα. Τι να πεις. Επειδή είναι ένας μικρός έτσι παλιωτηροπητάς. Άμα ήταν, άμα είχε καμιά λυσίδα σούπερ μάρκετ, θα τον έλεγες ξινό. Παλιωτηροπητάς, ξεπαλιωτηροπητάς. Θα τον έλεγες ξινό. Τον αρμέγει στους λουκανόπητες κάθε μεσημέρι. Τον αρμέγω. Αρμέγω λουκανόπητες, άκουσα. Δεν αρμέγω αγελάδες, λουκανόπητες. Αρμέγεις τη... Τι άλλο μπορεί να πει. Λουκανικανόπητες και τις... Λουκανικανόπητες. Ναι, πώς λέγεται. Πώς είναι η σωστή λέξη. Λουκανόπητα. Πώς. Λουκανικόπητα. Λουκανικόπητα είναι. Όχι, λουκανόπητα. Λουκανικόπητα. Λουκανό λες. Έφαγα ένα λουκανό. Ένα λουκάνικο. Λουκάνικο. Α, η πίτα του λουκάνικου τι είναι. Λουκανικόπιτα. Λουκανικόπιτα. Άρα δεν είναι λουκανόπιτα. Ούτε αυτό που είπε. Λουκανικανόπιτα είναι. Άμα είναι ωραία, αυτό είναι λουκανικανότητα είναι αυτό που είπε. Έλα ρε ταγάρι, πε εκεί πέρα και κάνει τον Πάοκ 2-1 και κατάπιε τη γλώσσα σου να πούμε. Για Πάοκ ξεκίνησα με έναν από τους κορυφαίους οπαδούς του Πάοκ. Ναι, το τα σάλια σου, ναι. Δεν είναι. Ρε φίλε. Δεν είναι αστεία αυτά. Άσε μας καλή. Λοιπόν, για κακή σου τύχη άκουσα όμως το παλικάρι από την Ξάνθη και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που εκφραζόταν. Ποιο παλικάρι, ποια Ξάνθη. Έναν συνδεσμίτη που ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη, μεγάλο ηλικία πρέπει να ήταν. Ναι, ο οποίος βοήθησε το παλικάρι το οποίο είχε το μικρό επεισόδιο
και του έδωσε πρώτες βοήθειες. Ήταν πολύ ωραίος. Τι πρώτες βοήθειες, τον έβαλε τον αναπτήρα λέει, στο στόμα. Έβαλε το δάχτυλο. Κουτάλι λένε συνήθως πρέπει να βάζουν. Βάλω το δάχτυλό του πήγε να γλιτώσει, όχι να σώσει τον άλλο, γιατί ο άλλος όλος είπε πως το δάχτυλο. Αν ήθελε να γλιτώσει το δάχτυλό του, δεν θα κοιτούσε πρώτα να του ξεγυρίσει τη γλώσσα. Ξεγύρισε τη γλώσσα, εντάξει. Μετά ο άλλος άρχισε να το δαγκάνει και επειδή πήδηξε μέχρι πάνω από τον πόνο, έβαλε τον αναπτήρα. Και αυτό είναι κακό. Τι έβαλε? Είναι κακό αυτό. Είπα εγώ τι κακό, ρε κόκκινο. Ακόμη και την πράξη, την πράξη την καλή που έκανε κάποιο. Πάνε να τη μειώσει. Μπράβο τον άνθρωπο. Και εντάξει, τι πρέπει να το δώσουμε τώρα, παράσιμο επειδή. Τα εύσημα. Εντάξει, τα εύσημα δεν τα κάνουν. Δεν τα κάνουν. Λέει, δηλαδή, τον έσωσε, εντάξει. Δεν τα κάνουν όλοι. Λοιπόν, άμα ήταν κανένα ξανθιώτη, είχαμε μην έβαζε το δάχτυλό του μέσα να του βγάλει τη γλώσσα. Ή άμα ήταν κανένα Ηρακλειδέα. Πολλές φορές. 7 φορές είπε το αδέρφι μου, τα αδέρφια μου, τα αδέρφια μου. Που σημαίνει ότι είναι φανατικό. Το ρώτησε ο Γιώργος. Άμα βλέ. Σταμάτα ρε ο Μπούζο. Το ρώτησε ο Γιώργος ο Μπούζο και είπε ότι οποιονδήποτε. Α, τα σάλια του Μπούζο δεν τα. Οποιοδήποτε. Γιατί πήγε και ρεπατάτο άλλο. Και έγινε έξω Γιώργο. Οποιοδήποτε να ήταν. Αριανό, Ολυμπιακό, Ηρακλειδέα. Το αδέρφια μου άλλο. Κατάλαβα λέω. Άμα μου γύριζε εμένα η γλώσσα. Θα μου έδινε και ένα γουδί να την καταπιώ με μουστάρδα και κέτσαπ. Πάει στα θέματα ρε. Την έκανε σωστά τη δουλειά. Όχι σαν και εμένα σίγα εκεί σου καταράκτη και δεν σε πέταξα. Αυτό τουλάχιστον θα την έκανε σωστά. Σωστά θα το έκανε. Θα έπαιρνε και μπράβο. Εγώ έπαιρνα μούτζε που δεν σε πέταξα. Δεν μπορώ αυτό με του καλού ανθρώπου, τι καλέ πράξει. Και τι ωραία και τι καλά δεν τα μπορώ. Σε άλλες εκπομπές. Τραλά. Τραλαλά, λέω τραλά. Γιατί πάλι πάμε στα θέματα τώρα. Τι είδες, τι μπάλα είδες εχθές, τι είδες. Τι μπάλα είδες. Καταρχήν να πω, παιχνίδι σαν και αυτό που έκανε χθες ο Μιστακίδης, δεν έχει ξανακάνει, δεν έχει ξανακάνει στη ζωή του. Ποιος? Ο Μιστακίδης. Ο άπαλος! Αυτός που δεν έχει σχέση με τα δίχτυα! Κόκκινε, πριν 3 χρόνια ναι. Είχα κάνει μια εκπομπή. Ναι. Δεν τη θυμάσαι γιατί πρέπει να είσαι και ψιλοσουρωμένος εκείνη την ημέρα. Θυμάμαι μια χαρά. Ναι. Εσύ σουρώνεις με τον αέρα. Περίμενε. Ναι. Που είχα πει ότι από Πέλκες, Κίτσιου, Μιστακίδες κτλ. Εγώ βλέπω να βγαίνει ο Μιστακίδης. Τώρα, εάν μπαίνει και στον γκολ, θα είναι μια χαρά. Επειδή δεν έπαιρνε. Εγώ έχω να πω. Ναι. Άστο, μη. Ότι το γκολ του ΠΑΟΚ το πρώτο, επειδή είχαμε έναν. Μια διαφωνία, όχι καυγά, με ένα φίλο οπαδό του ΠΑΟΚ. Ναι. Μου έλεγε του Πρίγιοβιτς πολύ ωραίο το γκολ. Ναι. Εγώ λέω για μένα το απίστευτο γκολ. Αν ψήφιζα best goal, θα ψήφιζα αυτό του Μιστακίδη για όλη την ενέργεια. Και του Μπίσεσβαρ και το τελείωμα του Μιστακίδη. Μόνο έτσι μπορούσε ναι, να το βάλει. Σωστό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Σωστό. Κάτι που θέλω να το επισημάνω. Ναι, επισήμανε. Γιατί. Αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ό,τι σας λέω δεν είναι τυχαίο. Όχι. Είπα μια μπούρδα Φερρυππίν ότι είναι διπλό 0-1 θα λήξει. Έληξε ένα 2. Εκεί την μπούρδα. Ρε φίλε, εντάξει, το είπα. 0-1 γκολ, είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Μπούρδα ήταν. Άμα το πιάσει, είναι μπούρδα. Ναι. Αυτοκριτική κάνω. Άμα δεν σ' αρέσει, μην τη δέκεσαι. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, ναι, μη μαλώνεις. Εσύ όμως πριν από 5 αγωνιστικές, ναι. Όχι επειδή το παιδί δεν έχει το γκολ, επειδή τον χρησιμοποιούσαν σε άλλη θέση, τον βάλαν και φόρη και σπί, το παιδί δεν το έχει. Γραμμένα είναι. Το παιδί δεν μπορεί. Το παιδί έτσι, το παιδί αλλιώς. Αυτό είπα κόκκι. Είπες ότι δεν το έχει. Είπα, να, αυτό... δεν μπορεί, είναι να παίζει οκτάρι. Οκτάρι. Και πάλι το λέω. Και εννοείται. Και μαζί σου είμαι. Σου λέω όμως, επειδή είσαι πάντα χρησιμοποιείς την υπερβολή για να τονίσεις κάτι, σου λέω. Τώρα που είπες ότι δεν βάζει γκολ, τον βλέπω να τα βάζει μαζεμένα. Και από εκείνη τη μέρα βάζει γκολ. Αυτό σύμπτωση είναι. Εγώ όμως δεν ρε φίλε, σύμπτωση. Το πιάνει στο στόμα σου. Καταρχήν, το γκολ που βάζει είναι σεντερφορίσιο. Μισό λεπτό, ρε. Είναι σεντερφορίσιο. Μην μπαίνει στη διαδικασία. Δεν μ' γκολ, ρε, είναι σεντερφορίσιο. Βρε γαμό τώρα, παιδί μου, πω, τι βλάκα είναι αυτό που έχω δίπλα μου. Βλάκα είμαι εγώ ή εσύ που δεν απαντά στο γκολ. Βρε τον άνθρωπο. Μα η εμφάνισή του δεν έχει να κάνει με τον γκολ. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ποιο μαγική του ενέργεια, ποια είναι. Εκεί που τη δίνει στον Ενρίκε, ζυγισμένη. Άλλη απίστευτη ενέργεια του Ενρίκε. Άλλο είναι το χαρακτηριστικό του Μιστακίδη πέρα από τον γκολ. Το οποίο πρέπει. Άκουσα τον Γρηγοριάδη, πολύ καλό ο Μιστακίδης. Όχι, πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση. Ήταν άριστο ο Μιστακίδης. Γιατί? Γιατί είναι ο MVP ο Μιστακίδης. Όλοι θα πούν, α, σούκο του πόδι, άβαλε τον γκολ. Μπα, σου δορφωρίζει και ο γκολ. Και δημιουργικά ήταν. Όχι, ρε κόκκινο, όχι, ρε κόκκινο. Ο Πάοκ εχθές είχε ανασταλτικά πολλά προβλήματα. Από το δεξί του τον μπακ. Και από τον αριστερό του τον μπακ. Ιδιαίτερα από την πλευρά του Μάτος. Και είχε την ιστορία να χάσει τον Κάνιας, να μπει ο Κάτσε. Εντάξει το 32. Δεν το εγώ θα πω. Πολύ καλά πήγε ο Κάτσε. Αλλά ο Μιστακίδης έπαιξε
στο δυνατό παιχνίδι και πολλές φορές αντιαθλητικό παιχνίδι της Ξάνθης, απάντησε με δύναμη στις φάσεις πάνω, χωρίς να κάνει ούτε ένα φάουλ. Και έρχομαι και λέω, αυτό το συχαμερό εχθές Ενρίκε, χθες, γιατί συχαμερός, γιατί χθες Ενρίκε, γιατί, που άμα ήταν Έλληνας, σήμερα θα τον βρίζαν όλοι, αλλά επειδή είναι νεοφερμένος, την κάνουν του Μπεκί. Για την ανόητη κόκκινη. Δεν βοήθησε καθόλου τον ΠΑΟΚ ανασταλτικά. Καθόλου! Ποτέ! Και αφήνει την ομάδα με 10 παίκτες και κάνει το παιχνίδι. Τη Δευτέρα. Στο ανασταλτικό παιχνίδι, κόκκινε τα ελληνικά. Ακούω πολύ καλά. Τα ελληνικά. Ακούς από το ένα αυτή. Βάλε περισσότερη ενέργεια να ακούσει και από το άλλο. Λοιπόν, τα ανασταλτικά του. Ο ΠΑΟΚ εχθές, ο Μπίζεσβαρ δεν μαρκάρει. Τον δίνει ο Ίβιτς άλλα μέτρα. Ο ΠΑΟΚ εχθές δεν έπαιξε 4-5-1 σφιχτό. Έπαιξε 4-2-3-1. Και δεν είχε μαρκαρίσματα από τον Κουλούρη. Ο άλλος ο Ενρίκε ήταν άθλιος εχθές. Ναι. Αμυντικά ήταν άθλιος. Ανασταλτικά. Αμυντικά ήταν άθλιος. Mm-hmm. Ο Μπίζεσβαρ το παιδί δεν μπορεί να κάνει τον τρίτο κόφτη. Μην ξεχνάς ότι είναι πρώτο παιχνίδι. Που ξεκινάει βασικό σου, Ενρίκε. Ο Μάτος με τον Λέοβατς δεν ήταν οι γνωστοί Μάτος και Λέοβατς και αμυντικά και επιθετικά. Και χθες το μάτς το παίρνει ο Μιστακίδης. Δεν βλέπω όμως αυτά που γράφαμε και λέγαμε για τον Τζαβέλα να τα λέμε για τον Μιστακίδη για το χθεσινό μεγάλο του παιχνίδι. Γιατί? Επειδή ο μάνατζερ του είναι Έλληνας και δεν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ έτσι χλιδάτο για το Μιστακίδη, ντροπή μας. Στοιχεία μεγάλου ποδοσφαιριστή έδειξε χθες ο Μιστακίδης. Μου θύμισε λίγο τον Κωστίκο στα νιάτα του, σε αυτό το στυλ. Κωστίκο στο σεντερφόρ. Ναι, μου θύμισε. Έχουμε σεντερφόρ, αλλά έξερε 4 τόνους μπάλα. Έβγαινε από πίσω. Μου θύμισε πολύ τον Γιώργο τον Κωστίκο στη δύναμη. Έκανε 20 μαρκαρίσματα. Πάει, το φάγε το παιδί. 20 μαρκαρίσματα. Δυνατά. Πάνω στην μπάλα. Μαζί με τον αντίπαλο. Χρόνια είχα να δω. Πάνε να σε διαβάσει. Τέτοιου είδους. Άσε με ένα από τους παπάδες σου. Πάνε να σε διαβάσει. Άφηγε με τους κολοπαπάδες. Άσε με ήσυχο. Πώς το άσε με ήσυχο. Γιάννη Μιστακίδη. Γιάννη μου, πάνε σε παρακαλώ στον ιερέα να σε διαβάσει. Σε ό,τι πιστεύει. Άσε με ρεκόκινη μετά. Πάνε να σε διαβάσει. Με τα χριστιανικά. Με αυτά που έχει πει. Άσε, σταμάτα τις με αυτά που έχει. Μπορεί να κοπεί το ξύρισμα. Σταμάτα. Άκουμε δέα το μετανιώσεις. Σταμάτα ρε άμπαλε με τις χριστιανικές σου υποκρισίες. Άντε ρε καθυστερημένο. Χριστιανικές υποκρισίες που στρώγει σαν τα σκυλιά να πούμε. Καθολικοί, ορθόδοξοι, ευαγγελιστές. Λέγε. Μάσε με καημένα, σε συχάθηκε η ζωή. Λέγε το παιδί, το έβγαλε άχρηστο και έβαλε. Τέτοιο μάτσο. Πρώτη σελίδα έπρεπε να έχω το Μιστακίδη. Εννοείται. Εντάξει. Πρώτο παίκτη είναι ο Μιστακίδης. Καλό τον γκολ του Πρίγιοβιτς. Πολύ ωραίο. Σεντερφορίσιο. Πάρα πολύ ωραίο. Κατέβασμα σουτ. Δεν έχουμε δει. 3-30 λεπτά έπαιξε ο άνθρωπος. Και ο ΠΑΟΚ πήρε από 3-30 λεπτά από το σέντερφορ του. Ότι δεν πήρε 6 μήνες. Ναι. Από τους άλλους σέντερφορ. Σε ο πολύ... ΠΑΟΚ είναι πρώτο παιχνίδι. Θα πρέπει να μιλάς και με αριθμούς. Ναι, το έχω πει 100 φορές. Δεν θέλω. Όχι, θα μιλάς. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν κάνει τόσες πολλές τελικές. Και βάζει 2 γκολ. Έκανε 6 τελικές. Έβαλε 2 γκολ. Όχι, θα κάνει 20 τελικές και θα τρώει 30. Και έχασε 2 ναι. μάτια. Και τι λέω, 2 μάτια. Είναι στην ίδια φάση. Αυτό που πολύ έξυπνα την κλέβει ο Πρίγιοβιτς και δεν του βγαίνει το πλασέ. Ή δεν κάνει καλό πλασέ, αν θέλετε. Ή καλύπτει ωραία τερματοφύλακα, την εστία ο τερματοφύλακα τη Ξάνθη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει ο Μιστακίδης. Αλλά πρέπει να σε θέλει κιόλας. Γιατί η μπάλα γλύφει. Το δοκάρι ανέβρισε και δοκάρι θα πήγαινε μέσα. Με το φάλτσο που έχει βάλει το εσωτερικό. Αν έβρισκε το πίσω δοκάρι θα πήγαινε μέσα. Λοιπόν, δεν του βγήκε. Θα μιλούσαμε για το γκολ της χρονιάς. Ο Ίβιτς πρέπει να πιάσει τώρα τον Ενρίκε και να του πει: κοίταξε να δεις, είσαι σε μια ομάδα που η τακτική είναι πάνω απ' όλα. Άμα δεν μπορείς να μαρκάρεις, πες μου να βάλω άλλον εκεί. Σου είπα, άστο το σου είπα. Αυτό το παιδί είναι τραλοκομείο. Άστο, δεν ξέρω. Όσα κιλά μπάλα ξέρει. Δεν ξέρω. Ανασταλτικά, όταν χάσει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, πρέπει να γυρίσεις να μαρκάρεις. Και να μαρκάρεις σωστά. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να παίξω. Χάνω την μπάλα, μαρκάρω. Τελειώσαμε. Τους παίκτες των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα τους κρίνετε αυστηρά. Όχι χαχά, χουχού και ιστορίες. Και θα πρέπει να αναδεικνύεται το σωστό και το δίκαιο. MVP ο Μιστακίδης. Και όχι για τον γκολ που έβαλε. Για όλα τα υπόλοιπα. Και για τον γκολ. Τα οποία είδατε ή δεν είδατε. Εγώ τέτοια δύναμη σε φάση επάνω, χωρίς να κουμπίσω τον παίκτη, πάτε με τις καριές. Πάτε με τους αγκώνες,
πάτε με, τα, με τις κουντιές. Με, αυτός είναι αθλητής. Τι Ξάνθη, δυνατά, αντιαθλητικά, δυνατά θα σε πάρω στο πλάτο, θα σε σηκώσω μαζί με την μπάλα. Μπράβο του. Φοβερός ο Μιστακίδης. Τι με κοιτάς τώρα, γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Το έφαγε το παιδί. Το έφαγε το παιδί, λέει. Πάει. Λοιπόν, αύριο. Λέγε, άντε πάλι. Με τη Μέτρο Σπορ. Λύσαξε. Πέρα από τις 72 σελίδες, 50 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ θα κρύβονται για 50 από εσάς. Δεν θα κρύβονται, θα εμφανιστούν. 50 τυχεροί θα κερδίσετε 50 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μπάμπα, μπάμπα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στα ξέφρενα πάρτι της νιώτης μας που κρατούσαν μέχρι το πρωί. Το πρώτο μας πάρτι. Η μεγάλη επιτυχία του Regency Casino Θεσσαλονίκη επιστρέφει ανανεωμένη με άρωμα 60's και αποκριάτικους ρυθμούς. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλη. Οι πιο αγαπημένες φωνές της δεκαετίας του 60 συναντιούνται και πάλι όλες μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 3 Φεβρουαρίου και μόνο για 6 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις την κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Παιδιά, θα πάω να πάρω καφέ. Θέλετε κάτι? Δύο-τρία κρουασάν και κανένα μπισκοτάκι. Εγώ θέλω χαρτάκια και φιλτράκια. Θα πας που θα πας, φέρε μου ένα ασετόν και ένα ενεργειακό ποτό. Ή θα κάνεις τέσσερις διαδρομές ή θα μπεις στο κοντινότερο κατάστημα Φορόλ όπου θα βρεις τα πάντα. Καταστήματα Φορόλ. Η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου που σου προσφέρει ό,τι μπορείς να σκεφτείς στις τιμές που επιθυμείς. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Εκπτώσεις έως 70%.
Στα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα για όλο το Φεβρουάριο. Διευθυντικό κάθισμα με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 200 συμφιπία. Διευθυντικό γραφείο μόνο 150 συμφιπία. Κάθισμα εργασίας με μπράτσα μόνο 65 συμφιπία. Και εκατοντάδες άλλες φοβερές προσφορές στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, ελληνική εταιρεία παραγωγής και σχεδίασης επίπλων γραφείου με εκθέσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Εκπτώσεις έως 70%. Εδώ και 90 χρόνια, στο όρος Φέρμιο, παράγουμε τα ελληνικά τυριά Βερμίου Μπέλας. Με σεβασμό στην παράδοση και με βάση το φρέσκο γάλα, τα τυροκομικά Βερμίου Μπέλας ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Απολαύστε τα σε αγαπημένους γευστικούς συνδυασμούς, δίνοντας αξία στην καθημερινή σας διατροφή. Τυροκομικά Βερμίου Μπέλας. Με σεβασμό στην παράδοση. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγώ στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM, στο Μετρόπολης 95,5 και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Παίρνετε τηλέφωνο στο 85-27-27, σας ανοίγει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και από σήμερα και για μία εβδομάδα πηγαίνετε εκεί, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, εσείς οι οποίοι έχετε κλειδιά τύπου Immobilizer, λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 15% στα κλειδιά Immobilizer. Αν δηλαδή κάνει 100 ευρώ θα το πάρετε 85. Άμα που είναι κόκκινος. Άμα που είναι κόκκινος. Τελείως. Λοιπόν, από σήμερα και για μία εβδομάδα οι φίλοι ακροατές οι οποίοι ακούτε έχετε επιπλέον έκπτωση, τα πλέον αξιόπιστα της αγοράς και φυσικά στις καλύτερες τιμές. Και με ένα ακόμη κίνητρο πάτε εκεί, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 για το κλειδί Immobilizer, λέτε κόκκινος και έχετε 15% έκπτωση. Λοιπόν, μπράβο. Αρχίσαμε να τα γυρνάμε πολύ ήρεμο τρόπο στην προηγούμενη εκπομπή του σταθμού σας. Ακούγαμε για πολλές συναντήσεις Ιβάν Μαρινάκη και διατάξεις σχέσεων με Μελισανίδη. Θα πάρουμε ένα κυπελάκι να το βουλώσουμε. Λέω 5,80. Σε χαλάει. Μετά από μία νίκη του ΠΑΟΚ, αν το κάναμε αυτό, θα έλεγε ότι εξυπηρετούμε σκοπούς. Όχι, σε χαλάει να πάρει το κυπελάκι. Έχει μέρες να μιλάμε και για αυτά. Σε χαλάει. Έχει μέρες να μιλάμε για όλα. Και να το πω και αλλιώς. Δηλαδή, αν πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος το κύπελο. Τι κυπελάκι. Συγγνώμη. Κυπελάκι, λέει αυτός. Θα είναι ας πούμε. Πέρα από τη δικαιοσύνη την ποδοσφαιρική. Αποτυχία θα είναι. Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Αξίζει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός να πάρουν κύπελο και δεν αξίζει ας πούμε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Άλλο λέω εγώ. Μην τον,
Μη μακρηγορείς για τι μια μη μακρηγορώ, μωρέ, έχουμε τώρα και άλλα θέματα. Δηλαδή, εγώ σου λέω είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ για να το πάρει. Και εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει. Τι να πούμε, ότι έδωσε 5 εκατομμύρια ο Σαββίδης στην Euroleague, όπως τη λένε, και του αφήσα να πάρει το κύπελο. Δηλαδή, αν δεν τα έδινε, δικαιώται ο Ολυμπιακός τώρα. Ο Ολυμπιακός που πάει με το Ρέτσο στα ΚΑΦ, τον Καρτόσο στα ΦΟΡ κτλ. Είναι διαχρονική βλακεία του προπονητή του. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Διαχρονική βλακεία του. Τέλος. Κάλτσα, πες κι άλλα για Μιστακίδη και Πριόβιτς να συνεχίσουν να τα καρφώνουν. Λέω 6-82. Σε πήρα χαμπάρι. Σήμερα πήγα στο φούρνο και ζήτησα μία λουκανικόπιτα. Όταν γύρισα να ρωτήθηκα αν το σωστό είναι λουκανόπιτα. Σας ευχαριστώ για τη λυσική, γελάει. Λουκανικόπιτα είναι, ρε κόκκινε. Και γελάει, ρε φίλε. Και τι γελάει. Όχι. Τα ελληνικά. Όλος τυχαίος, ναι, προβληματίστηκε και αυτό. Δεν κακό. Λουκανικόπιτα είναι. Δεν είναι λουκανόπιτα. Σκέφτηκε αν το σωστό είναι λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα. Εσύ τι λες, θέλει σκέψη, ας πούμε. Πειράζει, ρε φίλε. Λουκάνικο είναι. Αυτά λουκανικόπιτα είναι. Αυτά είναι τα προβλήματα του ανθρώπου, ρε φίλε. Γρηγόρη, εσύ που νιώθεις από μπάσκετ, πώς βλέπεις τόσο κόσμο στο παλέ. Λέω ότι αν είχες απειροελάχιστες πιθανότητες, τώρα έχεις πιθανότητες να το σηκώσεις. Όχι, ρε, δεν έχεις. Έχεις. Γιατί δεν έχεις. Γιατί θα μπει στη σκέψη σου το φαβορί. Η έδρα σου. Ο κόσμος σου, εδώ, θα το σηκώσουμε, θα το κάνουμε και αν την πατήσεις όπως την πάτησε ο Λούζερ ο Μπάγεβιτς εδώ με τον, πώς το λένε, το 2-0 με τον Ολυμπιακό. Ποιο προπονητή είχε ο Ολυμπιακός. Έναν υπηρεσιακό είχε. Τον Μπιγκόν, βρε. Δεν είχε, όχι, δεν ήταν ο Μπιγκόν. Α, όχι, πάλι Ιταλός ήταν πάντως. Δεν ήταν ο Μπιγκόν. Όχι, ρε εσύ, Χριστό, δεν το διώχνω. Και ας τον βρίζω στο φαλάκρα. Δεν το διώχνω. Ευχαριστώ, ρε κόκκινε, που με κρατάς τη δουλειά. Είμαι μεγαλόψυχο. Είσαι καλός άνθρωπος. Ο άλλος σε βρίζει. Ποιος? Για ανθρώπινη ζωή μιλάμε, ρε Βόδη. Τι μιλάς που τον, κιόλας που τον έχεις. Για ανθρώπινη ζωή τον κάνουμε τώρα ήρωα. Έπιασα τη γλώσσα, την έβγαλα, με δάγκωσε, έβαλε τον αναπτήρα μέσα. Εντάξει. Σου λέω ότι είναι χυδαίο το σχόλιο που κάνει. Δεν έχει ιδέο. Ο αδερφός μου, και, επειδή ήταν αδερφός μου και αδερφός μου. Και το διορθώνει ο. Συνεχίζει. Στάσου, ρε, έτσι μιλάει, είναι λαϊκός άνθρωπος. Δεν με νοιάζει. Τα βλέπει είναι, αδέρφια. Και εγώ τα βλέπω ξαδέρφια μου. Του λέει ο Μπούζος όμως, το διορθώνει. Εντάξει, λέει, το κάνεις επειδή ήταν αδερφός σου. Δηλαδή, άμα ήταν Ολυμπιακός και το ίδιο θα έκανες. Όχι, αδερφός μου, άλλος ξανά. Πάμε παρακάτω, δεν τα πιάνεις αυτά τις λεπτομέρειες. Εσύ που ξέρεις από οπαδικά πολλά. Δεν τις πιάνεις τις λεπτομέρειες, εσύ. Ούτε αυτό τις πιάνει. Και εσύ 40 χρονών που είδες, πώς το λένε, στη Λαμία που βρέθηκες με το πούλμαν πρώτη φορά. Εντάξει, τσακαμένα βούρλα 40 χρονών. Δεν τα ξέρες. Όχι. Σε μια εκπομπή τα άμαθες. Στα 70. Ας τα ρε, φύγε από εδώ. Συνεχίζει το κομπλεξισμός απέναντι στην ΑΕΚ μετά την απαγόρευση μετακίνησης του Καφταζόγλιο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επιτρέπεται να κάνουν δουλειές. Ποιος? Φίλε, λέει ο Θοδωρής ο Αντωνάκης. Θοδωρή, να σε ρωτήσω. Ένας οπαδός της ΑΕΚ. Ρωτάω, ρε Θοδωρή, τους οπαδούς του Άρη που τους απαγορεύουν να πάνε στη Ριζούπολη. Δεν είναι. Λοιπόν, άκου εδώ. Ο Τσίπρας προκειμένου να έχει κανένα νεκρό ηλίθιο από όλους εσάς. Γιατί είστε ηλίθιοι αν πάτε να μαχαιρωθείτε για τις ομάδες σας. Το λέω εγώ δημόσια. Επειδή λοιπόν είστε ηλίθιοι και μπορεί να ξεντεριαστείτε για τις ομάδες σας, καλά κάνει ο Τσίπρας και ο υπουργός, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα, της δημόσιας τάξης, και παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία και τη λέει: βγάλε μια ανακοίνωση, κυρία αστυνομία, και απαγόρευσε. Βέβαια θα τα απαγορεύσει. Είναι δυνατόν, εγώ το είπα χθες στο τηλεάστη. Απαράδεκτο λέω να πάνε οι Αργιανοί κάτω. Και να έρθουν και οι αεξίδες εδώ. Απαράδεκτο. Γιατί απαράδεκτο? Γιατί η Ριζούπολη με τη Φιλαδέλφη είναι 500 μέτρα. Η κόντρα των Αριανών. Ρε, τι 500 μέτρα. Σταμάταρε. Δεν ξέρεις. Δεν πεταπερπάτησες. Σταμάταρε. Ακούρε 500 μέτρα. Ένα χιλιόμετρο είναι η Ριζούπολη από τη Φιλαδέλφια. 2,5 χιλιόμετρα τουλάχιστον. 2,5 χιλιόμετρα. Α, 2,5 χιλιόμετρα. Η ουσία ποια είναι. 2,5 χιλιόμετρα. Άκου τώρα τι. Μα τρελάνε. 2,5 χιλιόμετρα δεν ήταν. 3, 2,800. Δεν είναι 500 μέτρα, ρε φίλε. 1,000 μέτρα. Όσο δεν είναι. Η ουσία ποια είναι, ρε βλάκα. Ότι μπορεί να υπάρχει συνάντηση. Ότι μπορεί να υπάρχει συνάντηση. Πάνε οι Αργιανοί στη Ριζούπολη, τους στείλουν οι άλλοι, τους τραβάρει μια μολότοφ, μια μαχαιριά, και έχει ο Τσίπρας νεκρό οπαδό και βγαίνει ο Μητσοτάκης εκεί με ο Βρικόλακας, να πούμε, και λέει: γιατί επιτρέψατε τις μετακινήσεις, δεν το ξέρατε ότι θα έβγαινε μετά, επειδή τα κανάλια είναι της Νέας Δημοκρατίας, ή πώς τη λένε, η γκόμενα της Μητσοτάκαινας, η ξανθιά, πώς τη λένε, στο Sky. Δεν θυμάμαι, ρε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Μια Σία Κοσιόνη που παίζει μπάλα με τη Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζει δεν το Μητσοτάκη. Μπάλα, ρε. Έλα, αφού είναι με το Μητσοτάκη. Έλα, αφού είναι με το Μητσοτάκη, θα έλεγε. Θα τη λέγανε να πει. Και τι έγινε, δεν ξέρανε. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Μην βάζει φρένο, ρε. Θα φάει μπουνιά. Ω γάμο το φρένο σου. Είσαι φλάκ. Λέω λοιπόν
θα πήγαινε η Σία Κοσιόνη, θα έλεγε. Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ. Γιατί δεν με ρύμνησε η κυβέρνηση. Ότι ήταν λάθος εκτίμηση. Εκτίμηση της αστυνομίας που ηγείται ο κύριος Τσίπρας. Να πάνε οι Αριανοί. Ενώ πριν από ένα μήνα, σε παρόμοιο μάτσο της Ακαρνές, είχαμε το επεισόδιο. Τέλος! Να μαθαίνεις να σκέφτεσαι τη λεπτομέρεια. Σε μένα τα λες. Όχι σε μένα τα λέω. Ραπ λέει, εγώ τώρα σαν Παοξής πρέπει να χαίρομαι για τον Μπρίγιοβιτς ή πρέπει να το κράξω Σαββίδη που άφησε τον Πάοκ χωρίς φόρ και είμαι στο μείον 13. Δεν θα κράξω τον Σαββίδη. Δεν θα κράξω τον Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδης δεν ξέρει. Μπορώ να τελειώσω. Να τελειώσω. Δεύτερος, το Γλύκο που ό,τι πάει πάνω το αποκρούει και ό,τι πάει γωνία γράφει. Ποιος, τρίτον. Ποιο, δεν το δέχομαι. Έτσι λέω, φίλε. Το απαντώ. Το διαβάζω όλο. Το απαντώ εγώ. Τρίτον. Τα 30 χρόνια τα τελευταία. Κλείστο το απαντώ, το φίλο. Πότε είχατε ρεπαοξίδες, καλύτερο τερματοφύλλο. Κλείσου το μικρόφωνο. Τρίτον, λέει, Μπίσεσβαρ, ποδοσφαιρικός απατεώνας, του δίνεις μπάλα και από αμπαλοσύνη πέφτει και ζητάει φάουλ. Λαζό. Όχι, με απογοητεύεις και για τα τρία. Πρώτον, συμφωνώ μαζί με τον Κωστή ότι άλλοι ευθύνονται για το ποιον θα πάρει. Βλέπε σεντερφόρ. Δεύτερον, ο Γλύκος δεν ισχύει αυτό που λες. Και τρίτον, ο Μπίσεσβαρ έχει μεγάλη βελτίωση και έχει χάσει και κιλάκια από την ώρα που ήρθε. Και προσφέρει πράγματα. Η ιδέες σέντρα που κάνει είναι μαγική. Όπως μαγική γίνει και εκτέλεσμα Σταχίδη. Ο μεγαλύτερος ασυσταδόρος είναι ο Μπίσεσβαρ. Είναι ο Μπίσεσβαρ και του συγχωρούμε και γιατί δεν πατάει την περιοχή. Θα κάνει και κάποια λάθη. Γιατί δεν πατάει την περιοχή. Το σκόρ είναι 3 και απόδοση 23. Βάζει την κολάρα ο Μπρίγιοβιτς και χάνει το άγαστο 90 και τραβάμε με τα λίγα μαλλιά που έχουμε. Καλά λένε όμως τα φιλιά πουλιά, ο Θεός τα χτίζει φωλιά. Λέει ο φίλος. Φίλε, στο τζόγο και στο στοίχημα δεν έχει λογική. Τι έγινε τώρα, επειδή το τέταρτο το έχασε ο Μπρίγιοβιτς, δηλαδή. Όχι, ρε. Ό,τι τι. Την ψώνισε με την τύχη του. Εντάξει. Τελικά ο Μακαρίτης ο Ναούμα από το Κορδελιό ήταν πολύ μπροστά από την εποχή όταν έλεγε χρόνια πριν για βόμβες που θα σκάσουν και καταφύγει από έπρεπε να χωθεί ο ραπ. Ναι, σωστός. Μέσα από το χιούμορ. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ο μάνατζερ του Μουστακίδη είναι Τούρκος. Τα πει Τούρκος. Έχει μάνατζερ. Είναι καλός ο μάνατζερ. Και λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι ο μάνατζερ του Μιστακίδη. Εγώ, αν ήμουν ο μάνατζερ του Μιστακίδη, θα ήμουν δυσαρεστημένος την επόμενη μέρα το πώς σχολιάζουν τον παίχτη μου. Δηλαδή, ρε Καραφλό, Άλιεν, τι λέμε, τυρίπιτα ή σπανακίπιτα. Τι τυρίπιτα. Δεν λέει τυρόπιτα. Τι, δεν το λέω. Παιδιά λέει, Σεγκούρα λεγόταν ο υπηρεσιακός του. Ο Σεγκούρας, ναι. Σεγκούρα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, ο Σεγκούρας. Το Κυριάκο. Λοιπόν. Άλλος. Γρηγόρη, τι λέω εκείνο. Δηλαδή, αν θες πίτα με σπανάκι, τι ζητάς. Σπανακίπιτα ή σπανακοτυρίπιτα. Άλλο πάλι. Ρε παιδιά, έχετε τυρόπιτα είναι και σπανακοτυρόπιτα. Κωστή, πες μας και για τον Κρέσπο που έχεις εκτεθεί. Ποιο Κρέσπο. Τον έλεγες από αυτοδοχείο και για τον Κρέσπο, φίλε μου, εγώ είχα ένσταση ότι δεν είναι καλός. Και εκτέθηκα. Όχι ο Κωστής. Ο Κωστής είχε πει. Εγώ, σκατοδοχείο τον έλεγα. Α, δεν το θυμάμαι. Βέβαια. Πιο καλός είναι. Πολύ πιο καλός είναι. Όλα τα αξίζει ο ΠΑΟΚ, όλα τα θέλουμε, αν όχι το Europa League, τουλάχιστον τον τελικό. Ρε φίλε, 8-58, χαλάρωσε. Δηλαδή, σου τα λέμε όπως είναι. Γιατί να μην θέλει. Όχι, καλά κάνει και χαλάρωσε. Αν λέει, αν όχι Europa League, ερώτησε εσένα. Πώς, σε μένα. Στο φίλο ακροατή, σε σένα και σε όλους. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πολύ ωραία δείγματα γραφής. Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος παοξής για να το πει. Χθες έδειξε σημεία στο δεύτερο ημίχρονο κάμψης. Αυτό για τα επόμενα παιχνίδια το λέω. Χθες έδειξε σημεία κάμψης. Αμυντικά, μεσοαμυντικά. Όχι μόνο. Μεσοαμυντικά. Και ρωτάω λοιπόν, εσείς οι οποίοι παρακολουθείτε, πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ αντέχει και τα τρία? Και κύπελο και πρωτάθλημα και Europa League. Ναι, αντιμετωπίζει μια Σάλκη η οποία δεν πάει καλά. Ναι, αντιμετωπίζει μια Σάλκη η οποία έχει πρόβλημα και παλεύει να βγει στην Ευρώπη. Ισχύει αυτό. Ρωτάω όμως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί δηλαδή να τρέχει Τετάρτη Κυριακή, Κυριακή Τετάρτη, Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Πείτε μου μια ελληνική ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Και να μπορεί ξαφνικά ο ΠΑΟΚ. Αν μπορεί, μαγιά του. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ομάδα ελληνική που μπορεί Τετάρτη, Κυριακή, Κυριακή, Τετάρτη? Άμα είναι το παρισμένη, μόνο τότε. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Άμα πάρει φάρμακο, ναι. Αν δεν πάρει, όχι. Δεν μπορεί. Καμία. Σ' απαντάω. Δηλαδή αυτές που μπορούν οι Αγγλικές τι είναι? Τι είναι? Έχουν ωραίους χυμούς.
Οι αγγλικές ομάδες παίρνουν Τετάρτη, Κυριακή και Τετάρτη. Όλο το χρόνο. Ναι, ναι. Εκεί θες να σου πω στον αέρα τώρα. Μα το λες τώρα για τις ελληνικές ομάδες αν το παριστούν. Ναι, αν το παριστούν. Δεν είπα ότι. Δεν είπα ότι το πάρουν. Δεν αυτό. Λέω οι αγγλικές ομάδες παίζουν. Εκεί θες να σου πω στον αέρα. Δεν θα σε εκθέσω, εγώ δεν ενημερώνω. Ναι, μας ακούν 500.000 άνθρωποι. Ένας από αυτούς λοιπόν τραβάει μια αγωγή, μια μήνυση και λέει απέδειξε το τι είναι το παρισμένο. Δεν λέω τίποτα. Το ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός την αθώωση του Λάσκαρη στο μπάσκετ. Ναι. Πώς το εκλαμβάνεις. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, αυτοκράτορας είναι. Παντοκράτορας, είπε ο. Γιαννακόπουλο. Ναι. Λέει ότι. Αφού δεν το άκουσες, το διάβασες και άστο να πάει στο διάλογο. Το διάβασες. Όταν δεν γνωρίζω κάτι, φροντίζω να ενημερωθώ. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Είπε ότι ο Άρης είναι αυτοκράτορας. Τι να φοβηθεί από τον Άρη, ρε, ο Γιαννακόπουλος, ρε κόκκινε, στο Θεό που πιστεύεις. Τι να φοβηθεί ο Γιαννακόπουλος από τον Άρη. Το Παλέντε Σπορ που είναι από κάτω, σπάσανε οι σουλίνες και βγήκανε τα κόπρανα επάνω και βρωμούσε δυο μήνες. Εγώ ρώτησα και δεν υπάρχει. Να φοβηθεί τι. Αυτό που μου λες. Τι να φοβηθεί. Το ρώτησε και δεν υπάρχει. Τους γουρουνάδες. Δεν να φοβηθεί. Το λαό του Άρη κάνει ωραία κερκίδα και 3.000 θα μαζευτούν, 1.200 άτομα και 500 προσκλήσεις με τις γούνες, 2.000 άτομα. Να φοβηθεί τι το διαιτητή. Την ομάδα του Άρη. Τι έχει να φοβηθεί ο Γιαννακόπουλος για να μην φέρεται έτσι. Τι έχει να φοβηθεί. Την έδρα του Άρη. Το μπουτάρι να φοβηθεί ποιο. Την υγρασία. Τι. Τι να φοβηθεί ο Γιαννακόπουλος. Από τη στιγμή που είναι μισά-μισά τα εισιτήρια. Ναι. Τι. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν δηλαδή περισσότερα τα εισιτήρια, τι θα φοβόταν. Είναι σαν να. Γιατί να σου πω κάτι. Θες μια αλήθεια, στην τερατολογία είσαι. Άμα θέλει να το χαρίσει το κύπελλο, ας το χαρίσει. Εντάξει. Αν παίξουν στα ίσια και το γουστάρουν, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, εγώ μπάσκετ και πολλά πράγματα δεν ξέρω. Αλλά σε ρωτάω εσένα. Το μέγεθος του Παναθηναϊκού με το μέγεθος του Άρη. Η δύναμη του Παναθηναϊκού και εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα λεφτά που έχει ο Παναθηναϊκός. Τι λάθος ερώτηση. Τι να φοβηθεί, ρε, ο Παναθηναϊκός. Λάθος ερώτηση. Ναι, για πες μου τη σωστή ερώτηση. Αν παίξει αύριο. Manchester City Άρης. Πού. Αγώνα. Μάλιστα. Υπάρχει μία πιθανότητα να κερδίσει ο Άρης. Τι υπάρχει? Μία πιθανότητα να κερδίσει ο Άρης. Μία πιθανότητα στις πόσες? Στο 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει. Ποδοσφαιρικά γίνονται αυτά. Γίνεται, ναι. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτή. Αυτό θέλω να σου πω. Πώς το είπες? Στο μπάσκετ, ναι. Όταν είναι τέτοια η διαφορά των ομάδων, δεν υπάρχει αυτή η μία πιθανότητα. Ναι. Κακό αυτό. Το κατάλαβες? Επειδή είναι πιο λίγοι αθλητές, πιο περιορισμένος ο χώρος. Πιο δύσκολα γίνονται τα λάθη από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσει ο πιο ισχυρός από τον ανίσχυρο. Δηλαδή η πολύ πιο ισχυρή ομάδα φαίνεται στο γήπεδο, της βγαίνει. Κατάλαβες? Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πάρα πολύ διαφορετικό. Σε κάλυψα? Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Είναι 10 φορές επάνω το μπάτζι του. 10 φορές επάνω. Αλλά... ο Άρης δεν είναι ο τίποτα, είναι 10 φορές, δεν είναι 100 φορές πάνω. Δεν ήρθε ομάδα από το NBA, αν και ο Παναθηναϊκός υπό κάποιες προϋποθέσεις και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες θα μπορούσαν να σταθούν και στο NBA. Ιδιαίτερα. Όχι, με κάνει εντύπωση, καλά τα λες, μου κάνει εντύπωση ότι πώς φέρεται ο Δεν μου κάνει εντύπωση, όχι, όχι. Το χαίρομαι. Ποιο χαίρεσαι? Το χαίρομαι. Το επίπεδο που έχουν. Επίπεδο έχουν. Βεβαίως. Θα σου πω κάτι. Άμα νιώθανε αυτοί. Το έχω πει και άλλη φορά. Άσερε που έχουν επίπεδο αυτοί τώρα. Αυτοί τώρα κάτω οι μπουζουκοθαμόνες κάτω οι. Το έχω πει και άλλη φορά και δεν σου άρεσε. Λέω. Τι, όταν βλέπω τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Ναι. Δεν νιώθω το ίδιο που νιώθω για το ποδόσφαιρο. Τέτοιο ταγάρι. Τον χαίρομαι. Μπράβο. Στο μπάσκετ. Για να έχει ο ποδόσφαιρο. Για να έχει ο πάω κάποια ομάδα. Στο ποδόσφαιρο με θυμώνει. Σόπα. Γιατί λέω τα. Είχε στο διαιτητάκο από τις Σέρες. Είχε στον άλλο στο σε βοήθησε. Δεν σε θυμώνει. Όχι. Δεν σε θυμώνει. Ε? Όχι. Είσαι ταγάρι τότε. Πες με ταγάρι. Δηλαδή, δεν νιώθω το ίδιο. Όταν παίζουν οι διαιτητές στον Παναθηναϊκό, δεν το παίζουν όπως παίζουν τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Όχι. 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 Μπράβο, μπράβο. Και να σου εξηγήσω γιατί. Για παίζουν γιατί, για γιατί. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αν τους βάλεις. Αν θέλουμε να μιλάμε αντικειμενικά. Ναι, πες, είναι σαν να λέμε Ρεάλ Μπαρσελόνα στο μπάσκετ. Μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο. Οπότε. Δηλαδή τόσο σημαντική. Λοιπόν, τόσο σημαντικές ομάδες και τόσο σημαντικά τα παιχνίδια. Ρώτα τον οπαδό του Άρη, αυτά τα ωραία λόγια που λέει ο Γιαννακόπουλος δεν σε ενοχλούν? Το ρώτησες κιόλας, θα μας απαντήσει. Είναι σαν να βγαίνει κάποιος που είναι αντίπαλός μου εμένα και λέει καλά λόγια. Θα με ενοχλήσει. Θα σε προβληματίσει. Όχι, θα με ενοχλήσει. Θα πω γιατί δεν με βρίζει αυτός, γιατί δεν λέει κακά πράγματα για μένα. Γιατί μιλάει με αυτόν τον τρόπο για μένα. Κάτι ύποπτο συμβαίνει. Ο Τράγκης, όπως το λένε εδώ οι άμπαλοι, αμπάσκετοι και απένταροι Θεσσαλονικής, ο Τράγκης, όπως τον λένε χαϊδευτικά,
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτό τον Αρούλη. Στο λέω τώρα. Του Δαμιανίδη, του Σαωρίδη και του Παπαρίδη. Το κατάλαβες, μεσχεκόκκινε. Και τον πήρε τώρα ο Ανθρωπάκος με την κοπέλα την Τζόρτζια. Τους πληρώνονται τα χρέη, τους έχουν φτιάξει την πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αλλά μέχρι εκεί. Το κατάλαβες ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Τράκης. Το κατάλαβες, λέγεται. Γιανακόπουλος λέγεται. Γιανακόπουλος λέγεται. Βλέπεις επίσης πολύ μπάλαρα πλέον. Εμετό με τον Ερίκε και Γρηγόρη, η μαγική ενέργεια του Μιστακίδη είναι το ένα-ένα από τα πλάγια που κάνει χαζό τον μπάκ. Το μαύρο, το μαύρο. Και τον χαφ του μπλάρι και σπάει την μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Κλούρης είναι αφαντός. Έτσι. Άμα ήταν εκεί αυτός. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια που τη σπάει την μπάλα στον Ενρίκε, τόσο η ζυγισμένη παλιά που κάνει. Όσο και το πολύ ωραίο κοντρόλ που περνάει με το στήθος, με το στήθος δηλαδή περνάει τον αμυντικό. Σεμινάριο το πώς πρέπει να μαρκάρει δυνατά ένας παίχτης, να το πάρουν οι προπονητές, ποδοσφαίρο εκεί, μπατάκηδες και όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι, και να το δείξουν στις σχολές προπονητών πώς πρέπει να πηγαίνεις δυνατά πάνω στον αντίπαλο, να του αλλάζεις τα φώτα στη δύναμη, χωρίς ακόμα να κάνεις και φάουλ. Άρα πάνω πάω παίξει όπως πρέπει και υπάρχει καλή διαχείριση προπονητικά και καλή ψυχολογική κατάσταση από τη βοήθεια των οπαδών. Θα είναι έκπληση για τους Σούζι, όλους τους Γκάβρους και τους Αριανούς. Δεν το κατάλαβα, εσύ. Δεν... Λέει, αν ο ΠΑΟΚ παίξει όπως πρέπει και υπάρχει καλή διαχείριση προπονητικά ναι, και καλή ψυχολογική κατάσταση και με τη βοήθεια των οπαδών, ο ΠΑΟΚ θα μας εκπλήξει και θα Σούζι όλους τους Γκάβρους και τους Αριανούς. Ναι. Δηλαδή αυτός ονειρεύεται πρωτάθλημα. Όχι. Αυτός ονειρεύεται δεύτερη θέση, ονειρεύεται πρώτο στο play-off, ονειρεύεται τελικό κυπέλλου και κύπελο και να περάσει τη Σάλκη. Αν τα κάνει αυτά ο ΠΑΟΚ είναι σαν να πήρε τρία πρωταθλήματα. Μιλάτε για τον Ολυμπιακό και το κύπελο, λες και είναι ο ακράτος. Σε περίπτωση που το σηκώσει και θα κρυφτείτε, θα μας πείτε. Κάθε φορά τρόπαια στα λόγια. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί τώρα από τον Ατρόμητο. Έτσι. Και επειδή ρωτάτε για τις πιθανότητες, οι πιθανότητες του Άρη για στο μπάσκετ είναι 5%. 5%. Αν θέλετε να σας μιλάω ειλικρινά. Τέλος. Αν θέλετε να σας λέω βλακίες, αυτό είναι το δικό μου, η δικιά μου εκτίμηση. Αλλά δεν είναι αδύνατον. Πάει τελείως. Ρε φίλε, τι θες να γλύφω κάποιον, λέω το νούμερο. Ναι, εντάξει. 5. Είχε 1% πιθανότητες και τώρα έχει 5. Τι θες να κλείω, μπούρδες. Ναι. Το κύπελλο είναι υπόθεση μιας όλο και όλο ειλικρινούς ευχής του ραπ προς τον Παναθηναϊκό για καλή επιτυχία. Λέω 509. Ο φίλος σου, ο Σάκης. Εμίλια, βρες κανένα ηγητικό του ΣΥΦΙ, αν μπορείς, ειδικά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ή τον επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πανσεραϊκός Τσέ και Βάρα Κλαμπ. Έχεις κάποιο ηγητικό του ΣΥΦΙ? Έχεις τώρα έτσι πρόχειρα, μιας και το ζήτησε. Α, και κάτι για τον Ήβης θετικό να πω. Τώρα που το ζήτησε, ναι, μισό λεπτό. Ναι. Ιωσήφ, θα το πεις, μισό λεπτό. Ιωσήφ Ματζάρης, ένα χρόνο είναι μακριά μας, την Κυριακή στους 12 Αποστόλους. Θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο. Το τραπέζι που θα γίνει. Ποιο τραπέζι, ρε. Δεν θα πας στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι, ρε. Ξεκόλα λίγο. Ξεκόλα λίγο, ρε. Ο Ίβιτς έκανε και κάτι άλλο με το Μιστακίδη. Του βρήκε θέση. Αυτή που έπρεπε, το 8. Δεν παίζει 8, ρε. Εξτρέμ παίζει. Ποιο 8. Αυτή που πρέπει, όχι. Μη ρε κόκκινε να πάρει ο διάολος. Του βρήκε μία θέση. Που για μένα. Εξτρέμ είχε ξαναπέξει. Ρε κόκκινε, εξτρέμ τον έβαλε. Θε τι 8. Εξτρέμ είχε ξαναπέξει. Μη ρε κόκκινε. Έπαιξε σε πολλές θέσεις. Του βρήκε μία θέση. Του βρήκε ότι είναι εξτρέμ. Τον βάφτισε εξτρέμ. Πάει τελείως. Εγώ διαφωνώ. Οχτάρι το θέλω. Βρε να πάρει ευχή να πάρει. Μπράβο στον Ίβιτς που του βρήκε θέση. Εσύ άμα είσαι ο προπονητής, βάλε τον οχτάρι. Και εγώ μπορεί να τον έβαζα οχτάρι. Ο Ίβιτς του βρήκε θέση. Δεν τον περιπλανά. Από τη μία θέση στην άλλη. Αυτό τον πάει σαν τον Τσιγκάνο. Πότε εντεκάρι, πότε εφτάρι, πότε οχτάρι, πότε δεκάρι, πότε δεξιμπάκαρι. Και με τα δύο πόδια καλό σου είναι πάντως. Πώς? Και τα δύο πόδια. Ναι, άντε, διάβασε το μήνυμα εδώ. Δηλαδή, κάνει με το αριστερό τη μία σέντρα που βγάζει τον Ενρίκε και με το δεξί εκτελεί. Και με τα δύο πόδια. Λοιπόν. Δεν βρήκες, ε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Πάμε στα μηνύματα. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του Μιστακίδη με τους άλλους Έλληνες παίκτες. Του ήρθε. Ε? Ξέρεις ποια είναι η διαφορά και το επειδή ο Μιστακίδης είναι καλύτερος από τους άλλους Έλληνες παίκτες. Μπορεί. Δεν μεγάλωσε σε αυτή τη βρωμοελλάδα ποδοσφαιρικά και έφυγε στη Γερμανία ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Το κατάλαβες. Άντε μπράβο. Λοιπόν, με ΣΥΦΙ κλείνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Για να θυμηθούμε λίγο έτσι τον...
τρομερό, φοβερό και τρομερό φίλο, ο οποίος επικοινωνούσε συχνά με την εκπομπή, έτσι για να έχουμε λίγο αμάτη επιστροφή μας. Ό,τι πείτε κύριε Χολύπτα, αμάτη επιστροφή μας. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με το τηλεφώνημα του Σύφη και αμέσως μετά με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95.5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Πού πάμε? Θα δεις. Με έως 70% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Grand Optical θα δεις, θες δε θες. Απόκτησε σήμερα τα αγαπημένα σου γυαλιά οράσεως, ηλίου ή φακούς επαφής έως 70% φθηνότερα. Είδες. Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Σε έχει πάει στη θάλασσα, στο βουνό, στην πόλη, στην εξοχή, μόνος σου, με παρέα, με μουσική, χωρίς μουσική, με βροχή, με ήλιο, γρήγορα, αργά, για λίγο, για πολύ, μέρα ή νύχτα. Το μήνυ σου έχει κάνει πολλά για σένα. Εσύ, τι θα κάνεις για το μήνυ σου? Mini Value Service. Το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης του μήνυ σου και για όλες τις υπόλοιπες εργασίες απολαμβάνεις ωφέλη που αυξάνονται με την ηλικία του. Μπες στο mini.com.gr και μη χάσεις το δωρεάν χειμερινό έλεγχο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Mini. Νομίζεις ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκέψου το. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Φίνικας Κρεαταγορά, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό, μόνο 2,39. Κιμάς μοσχαρίσιο το κιλό, μόνο 5,99. Σουβλάκι χειροποίητο το κιλό, μόνο 5,69. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φίνικας. Ειδική προσφορά από τις 13 Φεβρουαρίου και μέχρι την Τζικνοπέμπτη, λουκάνικο χωριάτικο κρεοπολίου, μόνο 3,99. Και σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 2,99. Απίστευτο! Κρεαταγορά Φίνικας στην είσοδο της Θέρμης. Από τηλεοφόρο Μουγανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Ποπό, φιλέ, έχω μια πείνα. Θέλω να μασίσω ό,τι βρω μπροστά μου. Ε, όχι και τη βρεις μπροστά σου. Αν έχεις όρεξη για μάσιμα, να είναι το στέκι. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Μη μασάς λοιπόν. Πάμε μάσιμα να φάμε τα πάντα. Από τον καλύτερο γύρο μέχρι το πιο γευστικό μπέργκερ. Μάσιμα. Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-665590 και WhatsApp 6987-430-440. Μη μασάς λοιπόν. Μάσιμα. Για να μην τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτση 60 στον Εύωσμο. Έλα, Μαρία, ακυρώ το σημερινό, ναι. Τι έχω? Έχω οξία με άνεμο μπιγκολίτιδα. Ναι, ναι, πολύ κολλητική. Βρες δικαιολογία και τρέξε Princess Casino. Για 5.000 ευρώ κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και 10.000 ευρώ κάθε Κυριακή σε κληρώσεις τύπου bingo όλο το Φεβρουάριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus. Το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus. Το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα
διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε! Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικό συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης απενεργοποίησης και απομάκρυνσης βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα πρέπει οι κάτοικοι των γύρω περιοχών το αργότερο στις 10 το πρωί να απομακρυνθούν από σπίτια και εξωτερικούς χώρους προληπτικά και για λόγους ασφαλείας. Μάθετε αν ανήκετε στην περιοχή απομάκρυνσης στο τηλέφωνο 2311 805 300 9 το πρωί με 9 το βράδυ και από τον χάρτη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στους 95,5 των FM. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9-55 και ένα το μήνυμα στο 54-340. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά το βρίσκεις ή το βρίσκουν αυτοί. Στο τοποθετούν στο αυτοκίνητό σου από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ, ανοιχτά και το Σάββατο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τρία λεπτά, νομίζω ότι όσο δικαιούται κάθε ακροατής αξίζει να θυμηθούμε από τον πολύ καλό μας φίλο το Σύφη και να υπενθυμίσω ότι το μνημόσυνο είναι την Κυριακή στους 12 Αποστόλους, το ετήσιο μνημόσυνο του φίλου μας ο οποίος πέρασε κιόλας ένας χρόνος που πλέον δεν είναι κοντά μας. Λοιπόν, το ακούμε και αμέσως μετά πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα σας. Γεια σου Σύφη. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, προφανώς και η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στους οπαδούς του Ηρακλή. Όχι στους Ηρακλή. Προφανώς και είναι. Δικαιολογούνται να είναι και χαρούμενοι και πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή για να ακούσουμε και τα πειράγματά τους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Προφανώς και μπορούμε να ακούσουμε και για σφαγιαστική διαιτησία σε βάρος του Ηρακλή. Όλα μπορούμε να τα ακούσουμε σήμερα. Οι αρχαίοι μου πρόγραμμοι λέγανε ουέτσι τιμένης. Όταν χάνεις πρέπει να είσαι έτοιμος να τα ακούσεις όλα. Σε όλα λοιπόν είμαστε τουμπεκίδες. Ένα πράγμα και αυτό αφορά τον Γρηγόρη. Το φίλο μου τον Γρηγόρη που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι φίλος μου και μετά από αυτή την κριτική. Προφανώς και δικαιολογείται σαν δηλωμένος οπαδός του Ηρακλή να είναι και χαρούμενος και να συμμετέχει σε αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι το κλίμα της εκπομπής και ορθώς είναι. Δεν διαμαρτύρομαι. Εκείνο όμως που πάει πολύ ρε Γρηγόρη είναι όταν μπαίνεις μέσα αυτό το κλίμα και ορθώς μπαίνεις, είσαι ομολογημένα οπαδός του Ηρακλή και επιμένουμε να σε ακούμε γιατί μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σου, να εκφράζεις ταυτόχρονα με το πείραγμα και το κολάντρισμα κρίση για το πώς θα πάει καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Για το αν πρέπει να διώξει τον προπονητή του ή όχι. Είναι σαν να βγαίνω εγώ. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω λάθος. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να παίρνω όχι, συγχώρεσέ με. Τα μπερδεύει. Θα με ακούσει λίγο γρήγορα. Βεβαίως. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να παίρνω θέση στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Λάθος είσαι. Και να λέω ότι για να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσω. Να απαντήσω. Να σε προλάβω. Δεν θέλω να πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Να σε προλάβω. Σ' ακούω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Προπονητή δεν διαλέγεις με εκλογές. Το διαλέγει ο μεγαλομέτωχος σου. Δεύτερο. Ναι. Την άποψή μου για τον προπονητή δεν τη λέω σήμερα. Τη λέω εδώ και καιρό. Ναι. Λέω απλά. Λέω το να την επαναλαμβάνει σήμερα όμως. Ενώ έχεις έναν αναρμονιστή και ορθώς έχεις έναν αναρμονιστή με το
με το κλίμα της εκπομπής. Αυτό δεν είναι πείραγμα, κολλάτρες. Λέω ότι πέρα. Αυτό με συγχωρείς. Έχει λίγο περίεργα στα αυτιά. Όχι, καθόλου. Και δικαιολόγησέ μας που έχει λίγο περίεργα. Σε δικαιολογώ, απλά σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα ναι. ότι πέρα από το κολλάτρισμα, την πλάκα και οτιδήποτε. Ναι. Πιστεύω ότι. Ταυτόχρονα ενώ κολλαντρίζεις θα μας κάνεις και υποδείξεις. Υπόδειξη είναι. Θα παίρνει θέση, εμπάσχε. Αυτό είναι υπόδειξη. Ως ανεξάρτητος παραγωγός για το αν θα πρέπει να κρατήσουμε ή όχι τον προπονητή. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, με κάνεις πλάκα, μου φαίνεται. Δηλαδή, εδώ το μικρόφωνο γιατί το κρατάω, για να κάνω κρίση, υποτίθεται. Εάν είναι να κάνεις κρίση, πες είμαι δημοσιογράφος και αποστασιοποιήσω από το υπόλοιπο. Δεν το γνωρίζεις. Δεν γίνονται και τα δύο. Δεν το γνωρίζεις. Όλα γίνονται. Ναι, φίλε Γρηγόρη, δεν γίνεται όμως ζεϊμπέκικο. Αμάν τι πάθαμε, τραγουδάκι, πείραγμα και ταυτόχρονα. Τα πάντα γίνονται. Κρίση, αυτό και τα δύο μαζί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω στην κρίση, ρε, δεν ξέρω τι σε χάλασε, εσύ. Είναι λίγο υπερβολικό. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Να σε καλά, Γρηγόρη. Και εσύ. Για χαρά. Αυτό ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα που έκανε ποτέ γιατί θα ήταν. Αμάρε, βράδυ... κόκκινε, αμάν τα σάλια σου. Το ίδιο βράδυ. Αμάν, το ίδιο βράδυ τον πήρε στην καρδούλα του. Τον πρόδωσε στην καρδούλα του. Φαντάσου τι κατέμιση είσαι, τι σκυλομούρη είσαι. Που μάλωσες με τον άνθρωπο, δεν είχε μάλωση με άνθρωπο ο άνθρωπος αυτός και πέθανε το ίδιο βράδυ. Και θα πάει τώρα πιει τα κονιάκα αυτό το. Θα το αυτό, πάρω αυτό το μαζί μου αυτό, όλο αυτό που έγινε ναι. και όλο αυτό που έγινε και μετά. Ναι. Γεια σου Ιωσήφ, ομοειδεάτη και συνοπαδέ μου. Η πιο σωστή και γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου θα σε θυμάμαι για πάντα φίλε και αν μη σε έχω γνωρίσει από κοντά. Παιδιά, αν θέλετε να δείτε ένα μικρό βίντεο που λέγεται Το Ευτράπολο συνέντευξη Τσίπρα με τον Ουκρανό Πρωθυπουργό, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Δεν πάει στον κόσμο, λέω εγώ, που περιμένει μια ώρα. Πάμε αμέσως στον κόσμο, τα τρία εντάρια δικά σας. Τελείωνε. Μόνο μία γραμμή είναι ελεύθερη, πάμε. Παρακαλώ. Άρα, πάμε. Κωστή, εγώ είμαι. Ναι. Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Ισχύει αυτό που είπατε στην αρχή για τον Πετκανίτσα. Άμα φωνάξω κόκκινο, θα έχω 15% μπουμπλάιζερ. Έτσι είπε αυτό. Εννοείται. Εσύ ή τάμπα. Βρε, εννοείται, τι. Ωρε φίλε, μπράβο. Ποιος είναι ο Αυτόπουλος ρε. Κόκκινος, 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 κόκκινος. Στείλτο να στείλτο. Τρελός είναι. Παρακαλώ, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, ε. Ναι. Καλησπέρα, ε. Καλησπέρα σας. Τι έγινε το λεωφορείο στην Πλατανιά, εντάξει. Κοίτα και παντζόμενα σε ρίχνει, φίλε, τι παραπεί αυτό, δεν κατάλαβα. Όχι, γυρίσαμε στα χρόνια του Μπογιέτ, αυτό, ναι. Κάνουμε συντήρηση δυνάμεων, γιατί έρχονται καλά παιχνίδια μπροστά, όχι δύσκολα. Αν έπαιζες δηλαδή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πώς θα κατέβαινες. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. 4-2-3-1. Α, τι λες, υπάρχει, ρε, ναι. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις, υπάρχει μια απλή απάντηση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ρε Ραπτόπουλε. Τον είπα εγώ τώρα, είναι στήριξη δυνάμεων. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Γρηγόρη. Πες μου. Ότι ο Φουκαράς ο Ηρακλάκος μας βρίσκει σε μεγάλη φόρμα και δυστυχώς, ρε φίλε, δεν θα δείξουμε λίγο. Ηρακλάκος δεν υπάρχει. Επειδή έχει ανοίξει πολύ το στόμα και εσύ και κάτι άλλο. Ηρακλάκος δεν υπάρχει, θα το πάρεις πίσω αυτό που είπες. Ποιο να πάρω πίσω. Αυτό που είπες, το Ηρακλάκος δεν υπάρχει. Ηρακλής λέγεται. Λοιπόν, είσαι, πώς θα σε πω, γιατί αν χάσεις τη Δευτέρα. Αν χάσεις τη Δευτέρα. Αν χάσω εγώ από σένα. Θα τρέχεις να κρυφτείς. Κοκκινέ. Κόκκινε, κόκκινε, κόκκινε. Αν χάσει από σένα, δεν τρέχει τίποτα. Εσύ άμα χάσει, τι γίνεται. Σωστά. Σωστά. Θα πάει στον Αοκαρδία, θα πάρει το αφημίρε, Κωστικά. Όχι, δεν πάω για αφημίρε. Θα πάει την Αοκαρδία. Δεν πάω για αφημίρε, φίλε. Τώρα, γιατί δεν πας, πήγες μια φορά. Πού είναι το πρόβλημα. Εγώ. Εγώ. Μαχημένος είσαι. Επειδή τα λέει ο Φαλακρός, τα πιστεύεις. Δεν πήγες. Δεν πήγες αφημία από δεν. Εδώ πήγανε να διαλύσουν την Καβάλαρε με τον Ψωμιάδη, δεν θυμάσαι. Καλά. Την ΑΕΠ οντίον, το αφημί, ποιος το έχει σήμερα. Της ΑΕΠ. Απλά είναι τα πράγματα. Θα πάρει το Αοκαρδία, σου λέει θα πάρει πάλι το πικό και δεν μπορεί να έχει το διαθυμί. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Καλά σε λέει. Με το Μωράης δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου και τώρα είδες λίγο τυρί και αμέσως ξανοίχθηκες. Δεν έχει έλεος από εδώ και πέρα για κανένα. Και ο ΠΑΟΚ έχει μία περίπτωση, η μοναδική του επιτυχία φέτος να είναι η παρουσία στο τελικό κυπέλλο, αν δεν βρει την ΑΕΚ θα είναι τελικά. Αν τη βρει δυστυχώς για αυτό, ούτε τελικό θα πάει. Όχι να το πάει. Ούτε να το διανοηθεί αυτό. Τελικό να πάει, λέω. Είναι η μοναδική επιτυχία που μπορεί να κάνει φέτος. Για να τα αφήσει τα κύπρα και τις δεύτερες θέσεις. Αυτά και για άλλα παλικάρια.
Είναι μαθημένοι τα θετόνια. Που ξέραν από θετόνια, που ξέραν από ο Μύρος, που ξέρω γενικά από Champions League. Εγώ έφαγε, εγώ πολύ καλά είστε εκεί. Μια χαρά είστε. Πάτε 16, 32, μέχρι εκεί. Όχι σαν την Αϊκάρα. Δεν μπορείτε να τη φτάσετε την Αϊκάρα. Και μην ξανακούσω κάτι από την χαρακτηριστικούλα. Εγώ δεν σας χαρακτήρισα. Εσύ, εσύ είπες τον Ηρακλή Ηρακλάκο κι άμα βγήκα Ηρακλήδέα σε πει κούλα. Αό καρδίας Ηρακλάκος είσαι. Αν δεν έχεις γίνει ακόμα θα γίνεις. Ο Ευρωμόβλαχε θα σε φτιάξω εγώ την γραβάτα. Κλείστονα. Κλείστονα. Ναι. Κόμπθον. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Πού είστε ρε παιδιά να μου. Ναούμε. Τι κάνετε. Εντάξει ρε φίλε ναούμε. Λοιπόν. Ναι. Ραπτόπουλε είπες Ροντρίγκες με μυαλό αυτό τον Ενρίκε έτσι δεν είναι. Ναι φίλε. Έχεις δει επιθετικό ρε φίλε να τρώει κόκκινη κάρτα. Βέβαια. Πώς το εξηγείς αυτό. Βέβαια σε περιπτώσεις έτσι. Κοίταξε. Τάκλιν. Γιατί να κάνει τάκλιν ο επιθετικός. Άκουμε λίγο. Εάν είναι αυτό, το, αν είναι αυτό κουσούρι μόνιμο. Είναι πρόβλημα. Θα πρέπει, ναι. Θα πρέπει να γίνει το εξής. Να τον απαλλάξει από τα μαρκαρίσματα ο Ιβιτς. Αλλά να του λέει κοίταξε να δεις. Θα βάλω ένα χαφ να μαρκάρει να κάνει το χαμάλι σου, πρόσεξε. Αλλά θέλω τέσσερις φορές σε κάθε ημίχρονο πέντε να πας στο ένα σμένα και να μου κάνεις ή ένα γκολ ή να μου κάνεις τέσσερις πάσες όπως τις κάνει ο Μπίζεσβαρ. Ξέρεις κάτι ρε φίλε. Να δεις. Αν όμως σε βγάλω, σε απαλλάξω από τα μαρκαρίσματα, εντάξει, ναι. και σου δημιουργήσω μια κατάσταση ας πούμε για να μπαίνεις πιο μπροστά και δεν μπαίνεις, τότε φίλε με συγχωρείς θα παίζω Μιστακίδης με τον άλλον. Δεν επιτρέπεται ρε φίλε κόκκινη κάρτα. Ένας παίχτης μας δεν έχει πάθος ρε φίλε. Είχαμε ένα γκάτσε παπιασμένο αλλά το παιδί ήταν Αλβανός. Τι να κάνουμε. Πιο πολύ πάθος από το Μιστακίδη. Πολύ. Εχθές είδες. Ο Κλάους τώρα. Ακού φίλε, ακού. Κάνατε ήρωα. Κάνατε ήρωα αυτό το μούφα τον Γκαρσία που πήγαινε και βαρούσε. Γιατί βαρούσε κάτι αγκονιές και κάτι αυτά. Και έχετε ένα παίχτη στα χαφ. Που παίζει εξτρέμ, ο οποίος κάνει το ενασμένα, βγαίνει, μαρκάρει παλικαρίσια πάνω στην μπάλα δυνατά και μια κουβέντα δεν είπατε ρε άμπαλοι και κάνατε τον Γκαρσία ήρωα και ο Μιστακίδης χθες πήρε την πρόκριση. Ο Μιστακίδης πήρε την πρόκριση χθες. Άντε. Άκουσε ρε φίλε, δεν έχουμε παίχτες, όλοι νομίζουν ότι πιάσαν την καλή. Ο Κλάος νομίζει είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν γίνεται να παίξει την μπάλα ρε φίλε περπατώντας. Περπατώντας δεν παίζεις μπάλα. Σεντερφόρ ήμουνα κι εγώ και σε χλωρό γλαρί δεν καθόμουν, ρε φίλε. Και κάτι ακόμα. Φίλε, πριν από λίγες μέρες τον αποθεώνατε. Ποιον? Τον Ενρίκε. Είμαι ο ίδιος από το Λεμαίδα που σας πήρε χτες, να ξέρεις. Ναι, ρε, δεν βλέπω πολύ πάω. Παιχνίδι με παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν θα τον αποθεώσει. Ναι. Μη βρίζεις, ρε, μη βρίζεις. Πες ότι. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι αυτός από το Λεμαίδα, σας πάω πολύ. Αλλά δεν βλέπω πάω. Τι συγχύζομαι, να ξέρεις. Δεν μπορώ να δω. Εκνευρίζομαι. Θεμητό, να σε καλά. Βρίζομαι. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Κωστή. Μάλιστα. Θα σε κάνω μια ερώτηση, θέλω να μου απαντήσεις όμως. Ναι. Λέτε στα, στην εφημερίδα αύριο θα έχει 50 εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Ναι κύριε μου. Έτσι. Εσύ αν είσαι περιπτεράς δεν θα τις ψάξεις να το πάρεις. Όχι. Πώς όχι. Και πώς, αφού θα πρέπει να επιστρέψω πίσω την εφημερίδα. Πώς θα την ανοίξω. Την αγοράσω την εφημερίδα, την κρατήσω, θα πουλήσω το εισιτήριο μετά. Ρε φίλε, θα κυκλοφορήσουν. Μισό λεπτό, θα κυκλοφορήσουν 20-25.000 εφημερίδες. Ναι, όλα τα περίπτερα που θα τις πουλάνε θα ψάξουν. Πώς θα ψάξουν, ρε φίλε. Εάν τις αγοράσω σε περιπτερά. Σε σακούλα θα είναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Θες σακούλα, εγώ είμαι περιπτερά και το παίρνω. Δεν θα τις δω. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πώς θα ανοίξεις τη σακούλα. Ποια σακούλα. Μα η εφημερίδα θα είναι σε σακούλα θα είναι. Άρα κοινό. Συσκευασμένη θα είναι, αυτό σου λέω. Συγγνώμη. Να είσαι καλά. Πόντιος είσαι φίλε. Πόντιος είσαι. Ρώτησε κάτι. Όχι, και όρτα, είσαι πόντιος. Όχι, δεν είμαι πόντιος. Τι είσαι, από πού κατάγεις. Με ξέρεις, δε, με ξέρεις, ήρθα και με το χιλιτήριο. Λέγε βρε παιδί μου, πόντιος είσαι. Και ψαράκια, άντε. Άντε, γεια. Ναι. Κουτοπώνυρος. Παρακαλώ. Σκέφτηκε κάτι. Ποντιοφέρνης. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς. Τι κάνετε. Πολύ καλά. Πρώτον, εσύ φίλε που πήρες προηγουμένως, όχι ο πιο προηγουμένος. Τι έκανε. Είναι λογικό να σε εκνευρίζω. Πάω γιατί έχει κάνει όλες τις υπόλοιπες ομάδες κορίτσια του και αυτό σε εκνευρίζει. Σε κατανοώ απόλυτα. Πρώτον. Δεύτερον, εσύ φίλε από την Καρδίτσα, εκτσί. Από πού είναι, από τα Τρίκλα, από την Καρδίτσα. Από την Καστοριά. Από την Καστοριά, από κάμπα ξεκινάνε και τα δύο.
Εσύ από την Καστοριά, ρε φίλε, τη ΑΕΚ, με τη μεγάλη ομάδα που έπαιζε με τον Μάδρακα, του Αγιονέρη, τα πράσινα άλογα και τα κίτρινα νερά. Ή μήπως τα ξεχάσατε. Εσύ που ήσουν κάποτε μεγάλη ομάδα και μίκρενες. Εσύ που ήσουν κάποτε όντως μεγάλη ομάδα, αλλά μίκρενες, και η ρετσινιά αυτή δεν θα ξεχαστεί ποτέ στην ιστορία, ξέρεις, ε? Γιατί έπαιξες γάμα με το Μάνδρακα. Έπαιζε Μάνδρακας ΑΕΚ. Ακούς ΑΕΚ τσι. Μάνδρακας ΑΕΚ. Και με, και με τη Μύκονο. Και με τη Μύκονο εκεί με τα αγόρια. Έτσι, μπράβο, Γρηγόρη μου, την ξέχασα την Μύκονο. Εκεί που δεν φοράνε μην φούστες. Με την ΑΕΜ, Αθλητική Ένωση Μυκόνου. Μπράβο. Αυτοί που φοράνε με, φούστα με... Άρα με λες φουστάκι. Ότι είναι μίκρενε πολύ, έτσι. Γιατί ρε Ραπτόπουλε, δεν μίκρανε. Όχι, συμφωνώ. Ο Ηρακλής που έπαιζε με την Τριανδρία και την Τρίγλια. Ο Άρης. Ο Άρης. Πώς μίκρανε, δεν μίκρανε. Δεν μίκρανε, σωστό. Περιόδου στη Β' και στη Γ'. Με το σουφλί και το δεδροπόταμο. Αντικειμενικά να μιλάμε. Βέβαια μίκρανε. Βέβαια. Σωστό. Δεν μίκρανε. Άκου λέει. Ο ΠΑΟΚ έπεφτε στη Γ', δεν θα μίκρανε. Πολύ σωστά τα λες. Έτσι. Τώρα, όσο αφορά εσύ που κουνά τα σεντόνια του σπιτιού για να τα τεινάζει να κοιμάσαι, θέλω να θυμηθεί ότι στα περίοδο που πήγε. Πέρσι, Κουτουρού που έφτασες, που σ' αφήσα να πας, ήμουνα πέμπτος και σε πέρασα για πλάκα μέσα έξω, σε κέρδισα, όπως και στο πρωτάθλημα θα σε κέρδισα. Αλλά τώρα που θα παίξουμε σε λίγο μέσα στην έδρα σας, σε εκείνο το κατάμεστο γήπεδο των 3.000 που γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο, ετοιμάσου, είσαι εσύ που έπαιξε Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Ιουνίου και 2 Ιουλίου δεν έπαιζες. Ο ΠΑΟΚ παίζει μεθαύριο με τη Σάλκε που θα στηρίξει την τηλεόραση. Και καληνύχτα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Πάμε. Ορίστε. Πέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Ωραία. Θέλω, παιδιά, δύο πραγματάκια να μου πείτε. Πρώτον, για το μάτς Ηρακλής ΑΕΚ, Δευτέρα, έχεις εισιτήρες. Ανοίγουνε θύρα. Όχι, όχι και καλά κάνουν και δεν ανοίγουν. Γιατί... Γιατί είστε γαϊδούρια οι οπαδοί και μπορεί να μαχαιρωθείτε. Και καλά κάνει και κάθε. Είμαστε. Σταμάτα, ρε, γαϊδούρια, δεν είναι όλοι γαϊδούρια, τι λες τώρα. Είναι μερικοί γαϊδούρια. Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πάμε να μαχαιρωθούμε επειδή θες εσύ. Καλά κάνει ο υπουργός και ο γενικός διευθυντής και δεν αφήνει μετακινήσεις. Κακός. Κακός. Καλός. Κακός δεν αφήνουν μετακινήσεις. Γιατί παλιά τα πιο ωραία τα πήγαιναν μόλις στα γήπεδα. Δεν πάνε να γίνουν. Μέχρι που αρχίζετε να μαχαιρώνεστε και είχαμε και νεκρούς. Θέλω επίσης να πω στον κόκκινο πως ο Ηρακλάκος που είπε ο άλλος αεξής, διαφωνώ κάθετα. Ο Ηρακλής είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Δεν μου αρέσουν τα υποκοριστικά γενικά. Έξι ομάδες της Ελλάδας είναι μεγάλες. Καμία ομάδα δεν μίκρινε επειδή έπεσε στη Γάμα. Α, καμία. Και η Μπάγερ έπαιξε στη Βίτα και στη Γάμα δεν μίκρινε. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα έπαιξε στη Βίτα δεν μίκρινε. Πήρα Champions League όμως, δεν παίξανε στη Super League. Αυτά είναι χαζομάρες στο μίκρινε ομάδα. Δεν μίκρινε. Μίκρινε ομάδα. Γιατί η ομάδα και ο παδός πάει. Εσύ από τι ομάδα είσαι, Βιλέ, τι ομάδα είσαι. Αφού σου λέω για εισιτήρια του Ηρακλής ΑΕΚ, τι θα είμαι, αεξής είμαι, τι θα είμαι. Εσύ δεν μίκρινε δηλαδή. Καθόλου. Ναι. Σίγουρα στεναχωρέθηκα, αλλά σαν ομάδα, ναι. Σαν μεγαλείο, σαν τίτλο, δεν μικραίνεις. Δεν μικραίνεις, ε. Δεν μικραίνεις. Δεν είναι στίγμα αυτό, ε. Εμένα το παιδί μου έγινε εξής, το παιδί μου θα γίνει εξής. Πού μικρίνα, δηλαδή. Έχασα οπαδούς, τι έχασα, δεν κατάλαβα. Δεν έχασες, λες. Δεν έχασα και 2% οπαδούς και τι έγινε. Δεν έχασες οπαδούς που ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερους από σένα σε πέρασε. Εντάξει, δεν νομίζω αυτό, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και τα τελευταία γκάλο που βγήκαν στο ίντερνετ δείχνουν ποιοι είναι οι περισσότεροι. Στη Ραφίνα που έπαιξε ντέρμπι, δεν μίκρανε δηλαδή. Εντάξει, γίνανε αυτά. Ήταν ένα τυχαίο σιβάρι. Μια μαύρη τέτοια στιγμή. Δεν ήταν μαύρη. Δεν ήταν μαύρη. Η διαφορά, φίλε. Το ότι έφεγε λεφτά από του παίκτε και του προπονητέ και το ΙΚΑ και του προμηθευτέ. Φίλε, άκου λίγο. Η διαφορά. Πώ δεν έφεγε λεφτά, ρε. Όλοι πληρωθήκαν οι παίκτες που χωστούν σε Άκη. Στα 44 δεν πήγε Άκη, τους πλήρωσε όλους. Ποιο, πληρωσε. Τους παίκτες. Όλοι πληρωθήκαν. Ο Άρης δεν είχε πληρωθεί. Άκη πλήρωσε όλους τους παίκτες. Το ΙΚΑ το πλήρωσε στο ΤΕΒΕ. Η διαφορά. Η ΑΕΚ έφαγε λεφτά, ένα λεπτό λίγο. Έφαγε λεφτά από την ΕΝΗ και την ΕΝΤΜΕΝΤ. Φίλε, για να το κλείσουμε, άκου λίγο. Τα χρωστούμενα της ΑΕΚ είναι ΕΝΗ και ΕΝΤΜΕΝΤ. Άμα καίγεσαι για την ΕΝΗ και την ΕΝΤΜΕΝΤ. Από μένα έφαγε λεφτά από το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ. Όχι. Πώ πήρε αδειοδότηση και έκανε καινούργια ΠΑΕ. Άκουμε λίγο για να συνοηθούμε. Αφού έχασε τον δρόμο υπάλληλο του τίτλου. Για να συνοηθούμε λίγο. Η ΑΕΚ πήγε κατ' επιλογή σε εκείνη την κατηγορία. Ο Ηρακλής δεν πήγε. Όχι δικιά μας επιλογή. Εντάξει.
Κατ' επιλογή πήγατε, κάμα εθνική. Επιλογή κάποιων όνων, εντάξει. Και ο Ηρακλή πήγε κατ' επιλογή. Ο Ηρακλή δεν πήγε κατ' επιλογή, το ρίξατε. Κατ' επιλογή πήγε στη Δέλτα. Το Ηρακλή το ρίξαν τότε και με τον Αστέρα. Πήγε στη Δέλτα με αυτούσια άστονα, λέει τον κόκκινο. Εγώ λέω ότι δεν πήγε. Τότε έγινε με τον Αστέρα Τρίπολη, έχει δίκιο ο κόκκινο. Το ρίξανε Β το ρίξανε. Δέλτα το ρίξανε από τα πολιτικά δικαστήρια. Να μην πήγαινε. Υπήρχε ένα ακόμα φιλέ. Κόψε. Ο Ηρακλή έπεσε στη Β' Εθνική. Ήξερε ότι με τον νόμο, αν το έκανε αυτό στα πολιτικά δικαστήρια, πήγαινε Δέλτα. Ήθελε να πάει Δέλτα γιατί η Β' δεν έβγαινε. Το καταλάβατε? Και μετά την πήγαινε από τη Δέλτα στη Γάμα ο κύριος ο συγχωρεμένος, τον πήγε η Νέα Δημοκρατία από τη Γάμα στη Β' και ο Αγκαρασγέρης από τη Β' στην Α'. Έκανε μηδέν τα χρέη. Καμία σχέση. Και σε τρία χρόνια τα έκανε σαν τα μούτρα του κόκκινου Ηρακλή. Αυτά που λέει είναι παραμύθια. Στον επόμενο. Πάμε, ναι. Παραμύθια της Καλυμμένης. Ήταν, είναι και παραμένουν. Ναι. Λέγε, φίλε. Ο Ηρακλής. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλώς. Λοιπόν, από το που λέει. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο? Όχι. Εσύ δηλαδή τώρα περνιέσαι για έξυπνο? Όχι. Που λες τον άλλον πόσο πόντιος είσαι. Μα κι εγώ. Πιο έξυπνος από τους πόντιους, δηλαδή εσύ. Από τους πόντιους έκανα θεραπεία. Θεωρείσαι πιο έξυπνος. Ναι, ρε φίλε, θεραπεία έκανα. Κάνε βρε με τις εξυπνάδες σου συνέχεια. Εξυπνάκια. Πόντιος είσαι. Ένα μέτρο. Σιγά. Πέστα. Πέστα. Είσαι και πόντιος είσαι. Είμαι ρε. Πόντιος είμαι ρε, αλλά έκανα θεραπεία ρε. Ξέφυγα. Άκου τι είπε. Ξέφυγα. Έκανα θεραπεία. Εγώ στη θέση σου. Πάτα ένα φρένο. Θα τον πετούσε μια τούρτα στο κεφάλι. Είμαι πόντιος περισσότερο από σένα. Άκου, αλλά έκανα θεραπεία. Άκου τον αλήθεια. Έκανε θεραπεία. Αυτό είναι ύβρις, φίλε. Σε πληροφορώ ότι οι πόντιοι είναι πολύ πιο έξυπνοι από σένα. Άκου τι σου λέω εγώ. Ναι. Μην περνιέσαι για έξυπνος. Μα πόντιος είμαι εγώ. Πόντιος είσαι. Και μπράβο τότε, συγχαρητήρια. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα από την Τραπεζούντα. Η ντροπή, καλά, εντάξει, η ντροπή του πόντου λέγεται. Καλά εντάξει ρε. Λίγο, ρε. Τι καλά εντάξει. Πόντιος είμαι. Κερζίδης είμαι στο επίθετο κανονικά. Αυτό δεν με κάνει δηλαδή. Κατάλαβες και το επίθετο ημιτασιόν είναι. Να σου πω κάτι. Και τι. Δεν είναι ημιτασιόν. Τι είναι. Ο πόντιος, άκου να δεις. Ο πόντιος είπαν έξυπνος. Όχι, το κεφάλι είναι γνήσιο. Άκου. Από τα μάτια και πάνω. Άκου δω ρε γοριλομάτι. Ο πόντιος ή πανέξυπνος θα είναι η βλάκας. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση. Άκου τον αλήτη τι σε είπε. Οπα. Τώρα. Είμαι εγώ τώρα στη θέση σου. Θα έπαιρνα μια τούρτα 2 κιλά και την έφερα στο κεφάλι. Άκου, έκανε λοιπόν, θεραπεία. Ακούς. Έλα ρε, λέγε. Είναι την ώρα που θα κατέβεις από εκεί από το σταθμό. Ναι. Σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο καμιά δεκαριά πόντι. Αυτοί ξέρεις πως βαράνε. Μα κι εγώ πόντιος είμαι. Θα βαράει κι αυτός ποντιακά. Θα βαράω κι εγώ. Εσύ φαίνεται ότι αλλαξοπίστησες ρε. Είναι γκέι πόντιος. Έβαλες τα κούνια. Είναι γκέι πόντιος. Τα κούνια έβαλες. Αναμορφώθηκα λίγο μωρέ. Εξυγχρονίστηκε. Για να έχει πέραση. Για σε καλά. Παρακαλώ, ναι. Τι γέλιο, τι γέλιο. Άμα δεις τι ψώοι έχω εγώ στα ούτσενα, στα κομνηνά. Κάτι κεφαλάδες, κάτι μηταράδες, κάτι αυταράδες. Θέλω να απευθυνθώ στο βλάχο παδό της ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚΑΡΑ που είναι στο Ευρώπη εδώ και τρία χρόνια ο ΑΕΟ. Ναι. Τα χειρατήματα στην κούλα. Έτσι. Πείτε το βλαχαδερό, λέει, ότι έρχεται και η σειρά του, απέξουμε το ΑΕΚΑΚΙ, να μην αγχώνετε. Οχ, οχ, οχ. Βλαχαδερό. Ναι. Ο, τον έχουν στολίσει εδώ, χαμός γίνεται. Ναι. Ναι. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω λίγο. Παίρνω δεύτερη φορά, τρίτη φορά τηλέφωνο. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, σε ακούμε. Ναι. Να πείτε αυτόν τον αεξί. Ναι. Από την Καστοριά. Ναι. Ότι είναι. Μη. Μεγαλύτερη. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να βρίσω. Μπράβο. Όχι, δεν βρίζω. Ότι είναι η μεγαλύτερη ρόμπα η ομάδα της ΑΕΚ. Γιατί όμως, γιατί. Γιατί. Έκλεψε 200 εκατομμύρια από όλο τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Έπεσε στην τρίτη εθνική. Και τα έσβησε. Και μας κάνουν τώρα τον ωραίο ότι και καλά εμείς έχουμε πρώτα. Ναι, πρωτα, αλλά στιγματίστηκε. Είχαμε. Στιγματίστηκε με αυτό. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Στιγματίστηκε με αυτό. Είναι καταραμένοι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά δεν μπορούν να κρίνουν τις υπόλοιπες ομάδες ότι είναι όλοι τα οκάκια, ηρακλάκια και κλάιμάκια και όπως τα λένε όλα αυτά. Με υποκοριστικά. Είναι... Ναι. Κοίτα. Τον Ηρακλή ναι, που έφαγε και αυτός λεφτά από τους παίκτες μπορεί να πει.
Τον Άρη μπορεί να το πει. Τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το πει. Ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον ΠΑΟΚ. Ναι, σου λέει ο άλλος όμως, κάτσε. Τον Ολυμπιακό τον κρατήσανε χρεώνοντας όλους τους Έλληνες. Ναι, μας χρέωσε όλους τους Έλληνες και τώρα το παίζει ο Μαδάρας. Είχε πει ο Υπουργός Νέας Δημοκρατίας τότε, τι είναι μωρέ 50 δραχμές σε κάθε Έλληνα. Σωστό. Ναι, αλλά το ΑΕΚΑΚΙ έβγαλε γλώσσα, ενώ πήγε στην Τρίτη Εθνική, ξαφνικά ανέβηκε, βρίζει όλους τους υπόλοιπους. Με αναγκάζεις, να σε επαναφέρω στην τάξη, δεν υπάρχει ΑΕΚΑΚΙ, είναι η ΑΕΚ. Επειδή έκανε το λάθος αυτός ο βρωμόβλαχος, ο Κοστοριανός, να εκφραστεί, και καλά κάνεις και θυμώνεις, μη του δίνεις τη χαρά λοιπόν, να απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Πριν το κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, δεν απαντά. Ναι, θέλω να σου πω όμως, και εγώ Κοστοριανός είμαι. Ναι. Και πες στον κύριο αυτό ότι η πιο ξεφτύλα ομάδα. Είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, άκου εδώ. Μην κλείσεις. Ναι. Καπνίζεις. Αμέ. Να το κόψεις. Ωραία, θα το κόψω. Ξέρεις γιατί. Είναι βραχνιά η φωνή μου. Όχι, όχι, το πνευμόνι σου χαρχούρ κάνει. Σταμάτα, ναι, αλλά... σταμάτα το κάπνισμα. Σταμάτα το. Ναι, αλλά αυτός, δεν μπορούμε να ακούμε αυτόν τον τύπο ότι και καλά... Ωραία, σταμάτα το κάπνισμα, χαρχούρ, άστον τον τύπο. Γεια σου φίλε. Κλείσε. Λίγα τα λόγια για την ΑΕΚ εκεί στην Τούμπα, γιατί αν πέσουν τα κύπελα σε έξω στο κεφάλι, καρούμπαλο 20 πόντους θα κάνουν. Και αυτό σωστό είναι. Και αυτό σωστό είναι. Γενικά τα υποκοριστικά δεν ταιριάζουν στις ομάδες. Εμένα μ' αρέσουν. Δεν ταιριάζουν. Μ' αρέσουν. Αυτά είναι σε φάση που παίρνει μια ομάδα ένα τρόπαιο και βγαίνει με ύφος 17 καρδιναλίων. Μόνο σε τέτοιες στιγμές τα δέχουμε. Τώρα βγήκε τώρα ο Βλάχος να μιλήσει. Λοιπόν, αρχίζω να πιστεύω ότι τον Καστοριανό τον Αεξή το βάζει ο Μάνος να μας συγκλάει, γιατί αυτός κρύβεται από πίσω, λέει ο Πικασό. Ποιος ο Πικασό, ρε. Λέει, πιστεύω ότι αυτόν τον Καστοριανό τον Αεξή το βάζει ο Μάνος, λέει, να μας συγκλάει. Ποιος Μάνος? Δεν ξέρω ποιος Μάνος, γιατί λέει αυτός κρύβεται από πίσω. Ο Μάνος που χρωστάει στον Πετκανίτσα κάτι λεφτά ή άλλος Μάνος? Στον Μόνος ή Μάνος δεν ξέρω. Στον Πετμεζάκη, λέει ο Πετκανίτσα. Για ποιον Μάνο, λέει? Ξέρω ένα Μάνο που χρωστάει στον Πετμεζάκη κάτι λεφτά. Σταμάτα. Όχι, δεν σταματάω. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεπορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Αυτό που κάνει τα καταστήματα Φορόλα συναγώνιστα είναι οι χαμηλές τιμές. Ο τέλειος καφές εννοείται. Το χαμογελαστό προσωπικό. Βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Οι καθημερινές προσφορές τους. Καταστήματα Φορόλ. Εσείς μας αγαπήσατε για χίλιους λόγους και εμείς θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέους τρόπους να σας προσφέρουμε ό,τι επιθυμείτε στις τιμές που ονειρεύεστε. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ?
Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί Standard φοράω στο αυτοκίνητο, Standard και στο μηχανάκι. Standard και στο UPS, αλλά και παντού Standard θα φοράω. Γιατί? Γιατί Standard φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή Standard φοράει. Standard. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα Standard. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. On your rings, 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 burger, 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 me. On your rings, rings. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrosport. Δώρο σε κάθε ζευγάρι, ένα βιβλίο ευχών με εξώφυλλο επιλογή σας και 20% έκπτωση στα προσκλητήρια γάμου από το theday.gr. Τον πληρέστερο κατάλογο για γάμο και βάπτιση και σε application. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Ο Σύλλογος Αρακατσανέων Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου Σταυραϊτός σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο Βελίδιο. Με τους Σταύρο Μπόνια, Βασίλη Σερμπέζη, Σάκη Μπανιώτη και Κώστα Μπανιώτη και την ορχήστρα του Κώστα Νικολάου. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ. Καλώς να ανταμώσουν. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε με τον Κουτσομπόλη τώρα, τον κόκκινο και με τον πολίτη. Να μάθει. Κουτσομπόλης. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Είστε καλά? Εμείς καλά, εσείς τι? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Καταρχάς, παίρνω τηλέφωνο εκτός Θεσσαλονίκης. Πήρα να μιλήσουμε γενικά, πώς βλέπετε γενικότερα, ποιος θα πάρει το κύπελο Ελλάδος φέτος. Mm-hmm. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς το βλέπετε και οι δύο. Ποιος βλέπετε να παίρνει το κύπελο? Τον ΠΑΟΚ βλέπω εγώ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον ΡΑΠ. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κουτσομπολεύει με, το, με τον Κουτσομπολεύει, εντάξει. Από Β' Εθνική, Κώστα, τι βλέπεις? Να βλέπεις αυτό που βλέπω και εγώ, ότι θα βγει ο Απόλλωνος και ο Άρης? Όχι. Ο Απόλλων και, Απόλλων και Λαμία βλέπω. Απόλλων και Λαμία. Γ' Εθνική στο δικό σου στον Όμιλο εκεί πέρα με Απόλλων Καλαμαριάς και Δόξα Δράμας. Η Δόξα Δράμας. Η Δόξα Δράμας. Στον Όμιλο που με ενδιαφέρει, από Απόλλων Λάρισας και Ολυμπιακό Βόλου. Βόλος. Βόλος. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς. Να σου ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από ποιον? Από τον κύριο Μαμαδά.
Το καλύτερο ξενοδοχείο μακράν στο Βόλο το έχει. Το έφτιαξε. Και ένα από τα δυνατά ξενοδοχεία και το Πόρτο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό ο Μαμαδάς. Εύχομαι και στου δύο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Βόλο είναι ο Μαμαδάς. Βόλο είναι. Και σε περιμένουμε όποτε γουστάρεις να κεράσουμε τσίπουρο και ό,τι άλλο προκύψει. Να σε καλά. Καλές εκπομπές. Να σε καλά. Ωραίος. Χαιρετισμούς από το Μαμαδά, έχεις κόκκινη. Τώρα μίλησε στον αέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Κουτσομπόλεμες. Να μάθεις. Ναι. Παλιά άνθρωπα. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για το Βαρέλα που χθες μηδένισε το 9 της Ξανθούλας Γιουνιές. Ο Γιουνιές ήταν σε κακή μέρα χθες. Παρακαλώ. Κανένας Βαρέλα δεν εξαφάνισε τίποτα. Άμα βρει το φόρτα πατήματά του, το βρίσκεται και το Βαρέλα. Ο Βαρέλα είναι μπελάς. Έλα. Ναι. Έλα, εσύ πάω εγώ εκεί. Σωστά πήρατε. Μάλιστα. Πού είναι η Τατιάνα? Εδώ. Εδώ είναι η κυρία Στεφανίδη. Ναι. Ποιος θα πάρει το κύπελο, ρε? Αυτός που θα στεναχωρηθείς εσύ. Λοιπόν. Ναι. Άκου να δεις, ρε. Δεν μου λες ο Πάοκ, εσύ να πούμε, δεν χαρίστηκαν χρέη. Πού, πότε, τι? Τι, πού. Παγώσανε χρέη. Παγωμένο ήταν 10 χρόνια, ρε. Σωστά, σωστά. Τι σωστά, σωστά. Παγωμένο ήταν 10 χρόνια. Και αυτός έκανε να πούμε τον ωραίο εκεί πέρα. Σωστό, Πασόκ. Σωστό. Ναι, αλλά τα πλήρωσε. Από 55-60 εκατομμύρια πήγε και πλέον σε 10 ο κόμπος. Ναι, βρήκε τον κόμπο. Ναι. Τι είναι? Γιατί να το λες? Αυτή η τίμια ομάδα. Δεν είναι. Αυτή, ξέρω εγώ, η Μακεδονομάχη. Ναι. Δεν τα λες γιατί η γλώσσα σου σέρνεται στο πάτωμα. Ναι, αλλά παίχτη δεν έφαγε λεφτά. Ναι, παίχτη δεν έφαγε. Λίγους έφαγε. Δεν έφαγε λεφτά. Λίγους έφαγε. Λίγες ομάδες έχει σφάξει, να πούμε. Εχθές να πούμε τη σφαγή της Ξάνης, δεν τα λες. Ποια σφαγή, τι έγινε? Κάτι ψάιτ, κάτι βάω, κάτι ξέρω εγώ. Ξέρω με το βαμβάκι την έσφαξε. Έλα ρε, πια Ξάνθη. Τι έλα ρε. Αλλά δεν το άμαθε, γιατί είστε να πούμε όλοι κότες. Κότες, οι κότες εσείς τα παίρνετε. Μπράβο, έτσι μπράβο. Κόκκινη και για σένα. Και μάλιστα με λυρί. Εγώ κατά κόκκο. Και για σένα λέει. Καλά κάνει και με κράζει. Και εσύ το ίδιο είσαι, τι είσαι. Καλά κάνει και με κράζει. Ο πρώτος που κάνεις εσύ. Εσένα λέει Σαύρα και Τατιάνα. Για να σένα λέει τα παίρνεις. Εμένα δεν είπε ποτέ ότι τα παίρνω. Τώρα το είπε. Υπενήσε κάτι τέτοιο για μένα. Ναι, ρε, υπενήσετε. Λέγε ρε. Εγώ. Υπενήσε ότι εγώ τα παίρνω. Εσύ, ο μόνος που δεν τα παίρνει είσαι. Α, είμαι βλάκας δηλαδή. Τι είσαι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Τα κονιάκ πάντως αυτό δεν τα πάρει. Άντε ρε, και καθυστερημένα. Και τις νουαζέτες. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλά, καλά. Ναι. Από την Ασπρόμαυρη. Από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι Αθήνας. Ναι, σιγά. Τι σιγά. Ναι. Άμα βγεις τώρα στο Περιστέρι και φωνάξεις ΠΑΟΚ θα μαζευτούν καμιά χιλιά άτομα. Έχεις έρθει ποτέ Αθήνα να δεις όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί Περιστέρι Παγκράτη, μαζευόμαστε όλοι και δέκα. Ρε φίλε, είναι υπερβολικό τώρα όταν λες ότι είναι Ασπρόμαυρο το Περιστέρι, δεν είναι υπερβολικό. Εντάξει, το Ασπρόμαυρο το ρέω για πλάκα. Το ότι το υπάρχουν καφετέρες με παοξίδες, έχετε έρθει ποτέ εδώ να δείτε ότι υπάρχουνε? Φίλε, είναι η πιο πολυπληθή και η μεγαλύτερη συνοικία. Ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδος. Το ξέρω. Θα έχει και πολλούς παοξίδες, το λογικό. Δεν θα έχει 100 παοξίδες, δεν φίλε, κανένας δάσκαλος, κανένας εξόριστος, κανένας. Καλά, 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 καλά. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ναι. Για το Ρατόπουλο, για τον Πέντρο Ενρίκε. Ναι. Γιατί τον κόσμο έτσι δεν του λες την αλήθεια, σε πιάνω αδιάβαστο. Για πες μου. Λες ότι πήρε κόκκινη, πρέπει να δούμε άμα είναι. Ο παίκτης έτσι έχει νεύρα και κάνει. Γιατί δεν λες στον κόσμο ότι είναι η δεύτερη κόκκινη στην ιστορία του. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν το ξέρετε. Μάλλον δεν το ξέρετε. Ξέρω, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε χθες αυτό που είδα. Στο ξαναλέω, τα τελευταία 7 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο είχε μία κόκκινη. Ναι, ρε φίλε, αλλά σταλτικά δεν μ' άρεσε. Τι να κάνω, δηλαδή χθες. Βγαίνει ο άλλος ο Παοξής, τώρα ο δικός μου, και λέει επιθετικός να κάνει κόκκινες. Και ο Ιμπραήμοβιτς είναι ο πρώτος στις κόκκινες στη Γαλλία. Ήταν λάθος η τοποθέτησή του. Σωστό, αυτό έχει δίκιο. Τέλος πάντων, και κάτι ακόμα να πω έτσι, για την τελευταία πανελλήνια δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Μπορώ να αναφέρω λίγο τα νούμερα των οπαδών? Όχι. Ναι, μπορεί. Γιατί? Γιατί. Πες, γιατί θα πεις τον Ηρακλή στα λοιπά. Όχι. Γρήγορα θα το πεις. Λέγε, πες το. Θα πεις τον Ηρακλή στα λοιπά. Λέγε, φίλε. Ολυμπιακός 29%, 2,6 εκατομμύρια. Παναθηναϊκός 27%, 2,4. 5. ΠΑΟΚ 12%, 1,1 εκατομμύρια. 6,1. ΑΚ
11% 1 εκατομμύριο άτομα. 7,1. Άρης 3% και μετά είναι πόσο, άλλοι. Πόσο κόσμο. Ο Άρης 250.000 περίπου. Δηλαδή υπάρχουν, άσες άλλες ομάδες, ναι. Υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια οπαδοί στην Ελλάδα. Φίλαθλοι. Και οπαδοί. Φίλαθλοι. Εσύ δηλώνεις οπαδοί. Ναι. Και δεν μπορούν όλες οι ομάδες μαζί να κόψουν 70.000 εισιτήρια σε ένα παιχνίδι. Άκου, εμένα, σε μια Κυριακή. Άκου, εγώ θα το φίλο ρωτάω. Εγώ θα απαντήσω. Ρωτάω το φίλο. Εγώ θα απαντήσω. Υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια οπαδοί. Και δεν μπορούν ούτε ένα Σαββατοκύριακο. Όλες οι ομάδες να κόψουν 75.000. Άκου εμένα τώρα. Το 1% αυτό μου λες. Άκου εμένα τώρα. Αυτό μου λες. Αυτό σου λέει. Ναι. Το φίλο ρωτάω. Εγώ μιλάω. Το φίλο ρωτάω. Απάντησε. Εγώ μιλάω. Πώς να πάνε στο κήπεδο ο κόσμος ρε, με αυτά που γίνονται. Ρε, το 1% πάει μόνο. Δεν μπορεί να πάει ούτε το 1% πάει το μισό της εκατό. Αυτό μου λες. Καταρχάς τώρα το μόνο που σου λέω ότι μόνο πάω πάει στο γήπεδο και κανένα. Ρε άλλο, φίλε, πάει μόνο το μισό της εκατό. Ναι, το μόνο το μισό πάει. Ποιος θα πάει, η γιαγιά μου. Καλά σε λέει. Ρε φίλε, άρα το προϊόν είναι για πέταμα. Λάθος κάνεις. Το προϊόν για πέταμα, συμφωνούμε. Λάθος κάνετε και οι δύο. Άρα το προϊόν είναι για πέταμα από όλες τις μεριές. Γιατί δεν πουλάει τίποτα. Άρα δεν ισχύει η δημοσκόπηση. Πόσες χιλιάδες συνδρομητές έχει η Νόβα? Δεν το ξέρω. Εδώ φέρει. Δεν το ξέρω. Πρώτον. Πάντως 7,5 εκατομμύρια συνδρομητές δεν έχει. Φυσικά. Θα έχει 1 εκατομμύριο περίπου, γύρω σε 780.000 είναι, που σημαίνει ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι, 5 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την Αλφα Εθνική. Από πού βγαίνει αυτή η στιγμή? Πρώτον, δεύτερον. Περίμενε. Όταν θα μου βγάλεις πόσοι αποκωδικοποιητές είναι προσωπικοί και πόσοι είναι σε μαγαζιά, εκεί θα πάμε να κάνουμε. Συνολικά είναι 800.000. Οι περισσότερες είναι σε μαγαζιά. Που σημαίνει πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμος βλέπει μπάλα. Καλώς. Το άλλο είναι το εξής. Πόσες χιλιάδες εκατομμύρια οπαδοί του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν? Εκατομμύρια. Γιατί χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και δεν πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ? Αυτό μου λέει τώρα ο Κόκκινος. Και βρήκανε, ας πούμε, χρεωμένα στις τράπεζες τα δυο αυτά μεγάλα κόμματα. Καλά, καλά, καλά. Καλάθια πάμε και κούπες. Και πανέργεια, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμπαλε. Άμπαλε σε όλα. Σε κατατάζω σε αμπαλοσύνη. Κοίταξε, άμα δεν ξέρεις μπάλα, μπορείς να φας. Άμα είσαι βλάξ, πολλά δεν μπορεί να κάνεις, ναι. Έχεις δύο κρίνεις τα λόγια. Όχι, για σένα μιλάω. Α, για μένα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Φίλος Σάκη, ναι. Έλα, καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα. Μάλιστα. Γεια σου, φίλε. Μια ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω στους φίλους παοξίδες. Να μας πούνε τα δύο χρόνια που έλειπε η ΑΕΚ, που όντως στιγματίστηκε. Δεν το θεωρώ κάτι θετικό το ότι έπεσε στην Τρίτη Εθνική. Να μας πούνε πόσους τίτλους πήρε τελικά αυτή η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Που υπερηφανεύονται και μας λένε και μας λένε. Και ένα δεύτερον, ας γυρίσουν σε κάποια πρωτοσέλιδα των νέων το 2011 που έχει όντως πρώτη την ΑΕΚ στα χρέη και να μας πούνε εκείνα τα 67 εκατομμύρια που γράφει εκεί κάπου σε κάποια ΚΑΕ ΠΑΟΚ και μετά δημιουργήθηκε ο νέος ΠΑΟΚ, τι είναι? Καλή ερώτηση. Ξέρει κανένας τα 67 εκατομμύρια από πού δημιουργήθηκαν και πού αναφέρονται στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Τι χρέη είναι αυτά? Απάντα, Κόκκινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου απαντήσω. Απάντα. Μην ψάχνεις για χρέη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί? Πιστεύω ότι η καλύτερη διαχείριση δεν έκανε καμία άλλη ομάδα. Παρακαλώ. Για τη νέα ΚΑΕ σου λέει. Για αυτή τη νέα ΚΑΕ. Σου απάντησα. Για την παλιά σου λέει. Σου απάντησα. Δεν με απάντησες. Αυτό δεν απάντησε. Επόμενη γραμμή. Επειδή ούτε τον εφοριακό κάνω, ούτε αβανταδόρος κανένας. Πες, δεν ξέρω λοιπόν απλά. Αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πες. Ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και έχει εξαφανίσει. Ποιος ΠΑΟΚ? Η νέα ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η νέα ΚΑΕ. Πληρώνοντας κιόλας. Η νέα ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πληρώνοντας. Τώρα πού πλήρωσε και πώς πλήρωσε δεν το έλεγξα. Πες, δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή. Απάντησα. Δεν γνωρίζω, πες. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Τιτλοχορτασμένος Ερυθρόλευκος. Μπράβο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο με Καβαλέ. Ναι. Αν αναφέρω τα ονόματα Κοκκινόπουλος ή Ραυτόκινος, έχω πρόσβαση στον Πετκανίτσα? Όχι, μόνο Κόκκινος πρέπει να πεις. Ένα δεύτερο. Αναφέρθηκε και γενικά στο σταθμό σας για τη βόμπα στο Κορδελιό. Όχι βόμπα, ρε φίλε. Ποια βόμπα? Βόμπα θέλει να την πει. Ποια βόμπα, βρε ταγαροτάγαρε, βόμβα. Ο καθηγητής γλωσσολογίας Δραπτόπουλος θα σου πει τώρα ποια βόμβα. Άκου... Αυτό που λένε, ρε, βάλε λίγο φράγμα στο στόμα. Πω, μερικές φορές δεν παίζεις. Άκου βόμβα. Άλλο θέλω να πω τώρα. Ναι.
Αναφέρθηκε για τη βόμβα στο Κουρδίλιο, αλλά για τη βόμβα στα θεμέλια της Επανάστασης δεν μας είπε κάποιος, δεν σχολιάσατε εσείς ότι τον Καζατζίδη τον παίζει ο Κίζας συνέχεια, ρε παιδί μου. Φυσινοφεράτζα συνέχεια ο Κίζας. Δεν αναφερθήκατε τίποτα γι' αυτό. Ποιο Κίζα, κύριε Καζατζίδη. Ο Κίζας επανέρχεται μετά από τρεις αγωνιστικές τιμωρίες στην αγωνιστική δράση. Εκεί παίζει μια συγκεκριμένη ομάδα όμως, έτσι, δεν το έχετε πει αυτό. Τον ΠΑΟΚ. Συνήθως. Α. Δεν το αναφέρατε. Την Κυριακή δηλαδή πάλι ο Κίζας θα είναι στα πηγάδια. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Είναι βόμπα στα θεμέλια της Επανάστασης. Βόμπα, ε. Μάλιστα. Ο Κίζας είναι ένας πολύ, πολύ κακός διαιτητής που έχει σύντομο τέλος. Ο Κίζας είναι μια διαιτητάρα. Ένας πολύ κακός διαιτητής που σύντομα θα τελειώσει. Πώς μας συντριγκάρει ο Ραπτό, να πούμε κι εμείς για τον Κίζα, τον φίλο του Θεού. Γι' αυτό το ανέφερα. Και θέλω να πω και μια καλή κουβέντα για το Σύφη. Πραγματικά κοσμούσε το ραδιόφωνο, ας πούμε, γιατί είμαι κι εγώ χρόνια ακροατής του σταθμού και ήθελα να πω μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. Μετά που πέθανε, είπες καλή κουβέντα. Όχι, κάνεις λάθος. Αγαπητέ Ραπτό. Μην το απαντάς. Θα πες το τώρα, επειδή θα φάει ξύλο, θα πες το επίπεδο. Δεν απαντήσεις. Έκανες το καλό, άστο να πάει στο γυαλό. Σύνει την καρδάρα με το γάλα. Ραπτό που λέει. Σύνει την καρδάρα με το γάλα. Αυτά. Είσαι ωραίος για παρέα, για τέτοιο. Για χαβαλέ που σε ακούει κανένα. Ακούω. Αυτά τα σάλια στα μνημόσυνα, εγώ τα ακούω βερεσέ. Okay. Εντάξει. Μια καλή κουβέντα, δεν είπα εγώ. Στα σάλια κι εσείς σαν τον κόκκινο σαλιάρι. Κάνει το δίκιο, κάνει το δίκιο του με αυτή τη συμπεριφορά. Άστε τα σάλια. Τα πραγματικά. Άκου, η αλήθεια ξέρεις. Αφού είσαι διαφορετικός ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Αυτός ο διπλανός μου. Είναι πιο ευαίσθητος και από πολλούς άλλους. Η καρδιά του είναι ευαίσθητη σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Επειδή θέλει να το κρύβει αυτό, το παίζει άντρας. Απλά ξεχνιέται και φοράει γόβες όταν του παίζει άντρας. Με τις γόβες. Αν έχω 10 δευτερόλεπτα μπορώ να σου πω κάτι και εσύ σαν ρε Γρηγόρη. Καλό μην πεις. Όχι καλό. Απλώς μια απορία για την ομάδα τη δική μου. Ας πούμε που μερικές φορές το διαχωρίζεις στον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό. Ναι. Γιατί βγάζεις, όχι, κριτική είναι δεχό. Εγώ γι' αυτό παίρνω και στο σταθμό και ακούω το σταθμό. Δεν θέλω να ακούω Red FM και τέτοιο, αλλά πάντα το διαχωρίζεις και αναφέρεσαι με έναν τρόπο, ούτε όχι κριτικό ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει να κάνει τον καλό Παοξίδης, γι' αυτό το κάνει. Γι' αυτό είναι λες Ραπτό. Ναι, φίλε, γι' αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έτσι, εμένα ρώτησε. Φοβάται μην το βάλουν στο στόχαστρο να πούμε. Κατάλαβες τώρα τι κάνει ο καθυστερημένος. Πάμε, μάλιστα. Όχι η Κώστα μου, καρνίβαλος είναι. Ξέρει αυτός ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι. Για ποιον λες. Αργιανάκι μου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα από την Κιτρινό Μαύρη Καλυφαία Αττικής. Καλώς τον. Τι έγινε, παράγεται μουστάρδα. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε ρε, σε αυτό το ράδιο. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι για το μπάσκετ. Επειδή ακούω γενικότερα διάφορους συνοπαδούς, θέλω να πω κάτι. Είναι θεμητή οποιαδήποτε κριτική με επιχειρήματα, απλά κατά τη γνώμη μου απαγορεύεται μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του τελικού η οποιαδήποτε αρνητική κριτική σε παίχτη, προπονητή και παράγοντα. Είναι ανεπίτρεπτο ρε φίλε. Μάλιστα. Χαλάς την ψυχολογία, το κλίμα, το χαλάς όλο. Έχεις όλη την υπόλοιπη χρονιά να ασκήσεις κριτική. Μάλιστα. Μία εβδομάδα πριν από τον αγώνα ρε φίλε, καλός ή κακός, δεν είναι καλό να ασκείται αρνητική κριτική. Ωραία. Πάει αυτό το κομμάτι. Πάει. Το δεύτερο κομμάτι. Πάμε. Επειδή ο Άρης ο κατάπτυσος, η Άγη κατάπτυση, ο Ηρακλής ο κατάπτυσος και τα λοιπά. Βέβαια, δεν έφαγε λεφτά. Η ομάδα της Τούμπας είπατε ότι δεν έφαγε λεφτά από παίχτη, σωστά. Όχι. Μάλιστα. Τώρα τον Κούτσι κάτι συμβόλαια μονά διπλά που διαμαρτύρεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, κάτι άλλο έτσι. Ναι. Πες ότι είσαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Σου κάνω ένα συμβόλαιο, ας πούμε, 200 το χρόνο, έχεις πάρει τα 50. Ναι. Σου μένουν, είναι να πάρεις άλλα 150 και έχει τελειώσει η χρονιά. Ναι. Και πηγαίνεις να μιλήσεις με τους διοικούντες. Ναι. Είναι παρέα γη και τρία παιδιά σαν τα κρύα τα νερά 2 μέτρα. Ναι. Και σου λένε, σου χρωστάμε άλλα 150. Πάρε τα 20. Και τι κανόνες. Ναι. Και υπόγραψε και εδώ κιόλας για να πας για καφέ μετά. Γιατί αλλιώς θα καθίσουμε εδώ πέρα παρέα. Εντάξει. Εσύ τι θα έκανες, θα υπόγραφες ή όχι. Θα υπόγραφα. Τότε γιατί λες ρε φίλε ότι δεν έφαγε λεφτά. Δεν έφαγε. Τα πιστεύεις όλα αυτά. Τα πιστεύω. Γρηγόρη πώς τον αντέχεις ρε φίλε. Βόμπα. Όταν θέλει τα φέρνει από εδώ, όταν θέλει τα φέρνει από εκεί, όπως θέλει τα λέει. Πριν 40 λεπτά κλείσαν την Μητροπόλεως με Καρόλ Ντιλ και είπανε για βόμβα. Ποιος το είπε αυτό.
Ένας ακροατής. Τι βόμβα δεν είπαν όμως. Άκουτα. Δεν είναι άκουτα, επειδή λέει βλακία. Ένας ακροατής. Δεν ακροατής. Τι. Από τη γραμματεία έρχεται αυτό. Ένας ακροατής, λέει γραμματεία. Ένας ακροατής είπε ότι κλείσανε για βόμβα. Ναι. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να μπει και 4 κιλά γούζο ο ακροατής και να έρθει να σου πει μια παπαριά να πούμε. Ένας ακροατής. Κάνε ένα ρε. Κάνε ένα ρε μοσχάρο και βάλε. Κωστή. Τι αμάξι, τι λέει η Μπίκου. Ποιον παρακολουθούσαν το αμάξι. Τι μηχανή εντοπισμού. Βόμπα λέει ο άλλος. Δεν ήταν βόμπα. Τι λέει αυτός ο φελός ο ακροατής. Πιο αφελός ο κόκκινος που το γράφει από μου ο ακροατής και το λέει. Καλά, εσύ δεν το ανέφερες δραβλάξ πρώτος. Βόμπα. Και το σχολίασες και μετά το σχολίασα. Το διάβασα ακριβώς όπως είναι. Σχολίασες. Γιατί το άφησες μισό. Έχει βόμπα. Έλα ρε φίλε, συνέχισε. Κωστή κάτι τελευταίο. Ναι, βόμπα. Υποσυρίζεις έντονα ότι η ομάδα της Σούμπας θα κατακτήσει το κύπελο, σωστά. Είμαι σίγουρος. Ωραία. Είπες ότι ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος έκανε μια συγκεκριμένη χορηγία στη Super League, σωστά. Είμαι σίγουρος. Ωραία. Η Super League με την ΕΠΟ τι σχέση έχει, γνωρίζεις? Α, θες να πεις ότι τα έδωσε σε άλλο φορέα? Όχι, άλλο θέλω να πω. Το κύπελο είναι θεσμός της ΕΠΟ. Ναι. Ο μεγαλομέτοχος έκανε χορηγία στη Super League. Έτσι, όσοι τι κατάλαβες. Δεν είναι χορηγία. Μέσα από ένα διαγωνισμό, ναι, πλειοδότησε και τον πήρε. Ωραία. Η Super League με την ΕΠΟ τι σχέση έχουν, γνωρίζετε? Η Super League με την ΕΠΟ. Ναι. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Άμπρα. Εν μέρη, αλλά δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Ναι, και όμως είναι σημαντικό. Εσύ τώρα τι λες, ότι θα του δώσουν το κύπελο επειδή έδωσε τα 5 εκατομμύρια? Όχι, εγώ δεν υιοθετώ τις απόψεις, γιατί. Αυτά τα λένε. Αυτά τα λένε. Τα διαφανέστερα στον κόσμο. Ορίστε, άκουτο. Φίλε, πλαγάνεις. Όποιος σκέφτεται έτσι, είναι πονηρός. Δηλαδή τώρα εσείς οι Αργιανοί θα πείτε. Το 1985 του δώσαν το πρωτάθλημα για τα 2300 χρόνια. Το 2001 του το έδωσε ο Κόκκαλης για το Πασόκ με τον Βενιζέλο. Το 2017 του το δώσανε γιατί έδωσαν τα 5 εκατομμύρια. Να σε καλά, να σε καλά, να προλάβουμε κανέναν ακόμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλά που υπάρχετε κι εσείς και ακούγονται πολλές φωνές. Μπράβο. Ένας δεν υπάρχει να κάνει μια μήνυση τη ΔΕΗ. Τι έκανε. Που πάει και κόβει το ρεύμα από ανθρώπους που δεν έχουν να ζεσταθούν με παιδάκια. Άμα δεν πληρώνουν. Και το τσαντήρι στην Πηλαία χρωστάει 700 και πάει στην Ομαρχία. Είναι αυτοί που δεν τρώνε τα λεφτά του κόσμου. Ένα-ένα. Είναι αυτοί. Είναι μισό λεπτό. Ένα-ένα. Ναι, ένα-ένα. Είναι εύκολο ο καθένας να λέει, ναι, ό,τι χαρακτηρισμό θέλει και να τρέχουμε εμείς μετά. Αποσύρει το τσαντήρι. Πρώτον. Ναι. Θα μας πάνε φυλακή γιατί είπε το τσαντήρι. Το παρατάκι, το διαμέρισμα. Λοιπόν. Που το ρεύμα το πληρώνει η Νομαρχία. Ωραία. Και επειδή δεν φάγανε λεφτά από κοσμάκι, φάγανε του διαιτητή τα αυτή του Ράμου στο Αγρίνιο. Πριν 50 χρόνια, φίλε. Πριν 50 χρόνια, τότε πεινάγαν όμως. Άλλα χρόνια τώρα. Έτσι. Και τα χρέη τα παγωμένα τα πάγωσε ο Χοντρός. Καταρχήν μη φωνάζεις. Γιατί αγανάξετε. Το διαιτητή το αυτή αγριγιώτης το έφαγε. Δεν το έφαγε πάω ξύ. Θεσσαλονικιός ήταν. Γιατί δεν μας είπες. Θεσσαλονικιός ήταν ο διαιτητής, φίλε. Μήπως, ναι, ο Ράμος ήταν. Θεσσαλονικιός. Έδωσε μάλλον ένα πέναλτι σαν και αυτό του Τζιμπούρ. Σαν και αυτό του Τζιμπούρ με τον Εγινιακό μάλλον. Μήπως αδικήσαν το Αγρίνιο και του φάγανε τα αυτή. Μπορεί. Δεν το ξέρουμε. Τα διαρκεία που αγόραζε ο Τσοχαζόπουλος τι γίνανε μούχτη, δεν το λέει κανένας. Λέγαινε τα διαρκεία. Ο Βενιζέλος πάγωσε τα χρέη, οι άλλοι πληρώναν τις προσαυξήσεις και αυτοί καθόταν πάνω στο ψυγείο να μην ανοίξει. Οπότε τι να κάνουμε. Τι να κάνει. Κυριακές ανοίγουν οι τράπεζες Κυριακές. Όχι. Για να παίρνουμε εγγυητική να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Εθνική παραδείγματος. Με διοίκηση βεζιλτή. Φρέσκα κουλούρια, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, είπα κάτι. Εσείς οι δύο καλά κάνετε και ακούγονται και πολλές φωνές. Βάλτε όμως και κάτι να ακούμε κι εμείς. Εκείνον που έχετε το πρωί, που βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και κάνει τον Κούρκο, κάνει τη γαλοπούλα, γκολ. Και αυτόν τον Ραγκάτσι, πώς το λένε τον Καγκάτσι, βγάλτε τον μέσα από την τουαλέτα, γιατί πολύ ζορίζεται όταν κάνει εκπομπή το πρωί. Μάλιστα. Γεια σας. Έναν τελευταίο να πάρουμε. Είναι ο καλύτερος ακροατής του Μετρόπολης αυτός. Τους έχει σκανάρει, όλους μας έχει σκανάρει. Τελευταίο για σήμερα.
Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ωραία. Ένα, δύο, σε τρία πράγματα θα σταθώ μικρά. Στο πρώτο, βασικά λίγη τέτοια να δώσω λίγη σημασία. Στη δημοσκόπηση που ανέφερε ο φίλος πριν από ένα τέταρτο περίπου, είχε δει δημοφιλές στο ράφημα των Ελλήνων το τένις. Και μετά η ξυφασκία. Σοβαρά μιλάς. Πρώτον. Σοβαρότατα μιλάω, μπορείς να το ψάξεις, είναι στο SDNA. Πού έκανε δημοσκόπηση. Στην Κηφισιά έκανε ρεπορτάζ αυτός. Για πες. Ξυφασκία και τένις. Είχε δει και το μάλιστα αγαπημένο άθλημα των δίπλα του Παθεσσαλονικαίου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινοπολιτών. Βγήκε το Τάικ Βοντό. Τάικ Βοντό. Δεν τα ξέρω. Ναι. Δεύτερο. Ναι. Δεν σταθήκατε καθόλου στην απαγόρευση μετακινήσεων καθόλου τη βδομάδα. Στάθηκα. Οργανωμένο και εμεί. Μπράβο. Καλά έκανε, καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε όχι. Με συγχωρείς. Αριανοί στη Ριζούπολη θα πάνε, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα. Όχι, δεν θα πάνε. Δεν θα πάνε οι Αριανοί. Γιατί? Δεν θα πάνε οι Αριανοί. Υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει απαγόρευση από την αστυνομία να μην πάνε οι Αριανοί. Ξέρω ότι υπάρχει. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει. Γι' αυτό να σταθώ λίγο. Τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν έρθουν, ξέρω εγώ, οι εκτίδες στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Το Καφτατζόγλιο ήταν παραδοσιακά μια έδρα η οποία ζούσε από τους φιλοξενούμενους. Μπορεί να πάνε οι Αριανοί. Ήταν το Καφτατζόγλιο. Αυτό που σου λέει. Έδρα που ζούσα τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Για πες μου, φίλε, με τι στοιχείο το λες αυτό τι πράγμα. Τι με τι στοιχείο, με συγχωρείς, άμα παίζει Ηρακλής Άρης ή Ηρακλής Πάοκ. Πώς γίνεται το Καφτατζόγλιο και συντηρείται από του. Πώς γίνεται. Πόσο, τι να έχει. Δεν συντηρείται, ρε παιδί. 2.500 Ηρακλειδής και 7.000 Αριανούς. Επειδή είσαι νεαρός και δεν γνωρίζεις. Καλά τα λέει. Ο Ηρακλής επί σειρά ετών έχει το ρεκόρ εισιτηρίων. Με παοξίδες μέσα. Το 71, ποιους παοξίδες, κανένας Χατζηπαναγκής, είχε το ρεκόρ εισιτηρίων. Με παοξίδες. Η δεύτερη μέσα. Ομάδα που είχε ρεκόρ στο Καφτατζόγλιο ήταν ο Άρης με την Τζέλτζη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Να προσάπτεις τον Ηρακλή ότι περιμένει από τους φιλοξενούμενους να ζήσει. Εγώ μιλάω για τώρα, για τη δεκαετία του 2000. Για τη δεκαετία του 2000, αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Το 70 και ο Άρης ήταν δύο χρόνια ήττος στο Χαριλάου. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός και λέγονται προβοκάτσια. Πάντως κανένα Καφτατζόγλιο. Για τέλος, τέλος. Πάντως κανένα Καφτατζόγλιο δεν συντηρεί ο Ηρακλής. Το Καφτατζόγλιο είναι ερείπιο. Και ο Απόστολος Μητυτζής τραβάει τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου. Ο ξάδερφός μου. Λοιπόν, τις κολότριχές του. Ο ξάδερφός μου.